Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα, γόρι μου. Έλα, καλημέρα. Να, εδώ είναι ο Κουλ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Τι έπατε, για ποιο λόγο? Είχα ονειρόξεις. Είχα ήμουνα τρελαμένος. Ήμουνα. Δώσε, φτιάξε με λίγο. Φτιάξε με λίγο, κύριε Χολύπτα. Τι ήθελες να κάνεις? Τι να κάνω. Έκανα νωρίτερα, πριν από το στούντιο, έκανα σεξ. Τηλεοπτικό. Σεξ έκανα. Ναι. Τέτοιο σεξ. Τέτοιο σεξ. Δηλαδή, τι να κάνω, ρε, αν αυτό το μάτσο, ας πούμε, ήταν σεξ. Ναι. Έτσι. Πώς θα ήταν? Έτσι το θέλω. Αν ήταν αυτό το μάτι σεξ, πώς θα ήταν? Θα είσαι εσύ μια ξανθιά, ναι, και να σαράπεις ένα δωμάτιο και, ναι, να κάνεις, κάνεις και σεξ, να μην μπορεί με τίποτα. Να πέσει, έχει από μέσα, έχει από και τα λοιπά. Και στο τέλος. Να παίρνω εγώ ένα παλούκι. Όχι. Ναι. Να μπαίνει μέσα ο. Στο... Ο Βαρέλα. Περίμενε. Ο άλλος ο μαύρος. Όχι, ράσε με. Ναι. Να πηγαίνει αυτός ο μαύρος, ξέρω εγώ, σε κυνηγήσει, να κλειδώνεσαι μέσα. Ναι. Να σπάει την πόρτα, να πούμε. Να μπαίνει μέσα στο μπάνιο, να πατάει το σαπούνι. Να γλιστράει ο μαύρος κάτω. Να χτυπάει το κεφάλι του ο μαύρος. Τα πλευρά του και τα λοιπά και να πάει ξανθιά και του βάλει λίγο το δάχτυλο. Λίγο, το δάχτυλο. Και φεύγω. Και φεύγω, ρε. Τέτοια νύχτα. Το ιδανικό ήταν, ρε, να σε κυνηγάει όλο το βράδυ και να μην σε βρίσκει, να μην σε πετυχαίνει, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Αυτό εδώ θα μπορούσε να το πάρει ένα σκηνοθέτη και να το κάνει έργο. Ταινία. Είναι ταινία αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ρε φίλο, όπως λένε και τα δικά μου τα παουξάκια, εγώ λέω μπορεί να κέρδισα χωρίς καμία τελική χθες. Αλλά εσύ πέρσι κατέβηκες και κέρδισες 3-0 χωρίς να παίξει μπάλα καθόλου. Ποιο? Ολυμπιακός. Ναι, έδειξε τη μικρή ομάδα είναι πέρσι. Αυτά πληρώνει. Και εσύ έδειξες τι ανύπαρκτος είσαι φέτος. Είμαι, αλλά πάλι αλλά θα πάρεις, αλλά θα πάρεις το πρωτάθλημα γιατί έχεις κάρμα, έχεις φεγγάρι. Πώς το λένε αυτό? Σωστό. Ο Δίας που λένε σωστό, οι αστρολόγοι, οι πλανήτες και τα λοιπά. Έχω κάρμα. Καλημέρες, οι καλό πλανήτες, μήνα. Οι πλανήτες και οι δικοί σου, οι κλανήτες. Κλανήτε, ό,τι θες, αγόρι μου. Είναι οι άλλοι τώρα πρωί θα τρώνε μήκος αδύναμο. Τι να φας 8 και 4. Μπουγατσούλα. Τι να φας? Να φας μπουγατσούλα, να φας τυροπιτούλα, να πιεις το καφεδάκι σου. Όλα αυτά θα τα βρείτε μια που μου δίνεις
καταπληκτική ασίστ Κωνσταντίνε. Ναι, σου έδωσα εγώ. Όπως έδωσε ο Βιερίνε την πάσα στον. Σε ποιον? Στον Καρένα που ήταν στην Μεγαρία. Αφού δεν μπορούν ρε τα παιδιά. Δεν μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα. Χωρίς φορ παίζουν, χωρίς το όπερ παίζουν και έχουν τα διαόλια δεξιά-αριστερά να είναι χασογκόλιδες κι αυτοί. Αυτό είναι ο λόγο. Είναι χασογκόλιδες. Ναι. Είναι κακοί εκτελεστές. Κακοί, κακοί, κακοί. Άλλο χάνω γκολ, άλλο είμαι κακός εκτελεστής. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε ανάλυση τρομερή. Τρομερή ανάλυση θα κάνουμε. Τρομερή ανάλυση να κεράσουμε στον κόσμο σήμερα πρωί-πρωί μια που είμαστε και κεφάτη καφέ πίτα μπουγάτσα μόνο στο καντίνα Pit Stop. Μία δώρο βεβαίως η μπουγάτσα, πέντε μία πίτα. Ο καφές είναι δώρο με τον. Το νερό είναι δώρο με τον καφέ. Στον πέμπτο καφέ ο Έκτος Κούτρα. Σε τρία σημεία της πόλης, παλιού σταθμού 36. Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα. Περνάει έξω από το καφενείο μετά το μάτς. Περνάς, ναι. Είναι καμιά πενταγιά Ούγγανη μέσα να πούμε. Ήτανε. Ούγγανη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι 5-6 Ούγγανοι έξω. Ένας γερο Ούγγανος με πιάνει την κουβέντα. Αρχίζουν να φωνάζουν. Αυτό που λέει μας έκανες κουβάντα. Μας προσβάλλεις να πούμε. Εσάς, μας προσβάλλεις. Εμάς. Ναι, ναι. Τι πρόσεξε πρόσβαλλεις. Και αφού που πέφτει το κλάμα και τα λοιπά και τα παράπονα και τα λοιπά. Τι σε είπαν, τι κάθομαι, ακούω πάντα. Και πέφτουμε στο επίμαχο σημείο. Ποιο? Ο τέταρτος από τους πέντε Αούγκανους. Ναι. Έκλαιγε. Γιατί έκλαιγε, συγκινημένος που κέρδισε με τόσο ωραίο τρόπο. Ναι. Γιατί να μην χάσει ο ΠΑΟΚ με Έλληνα διαιτητή για να έχει να λέει. Ήθελε κλάψα. Βέβαια. Ήθελε κλάψα. Χθες ο ΠΑΟΚΣΙΣ, να πούμε, ήταν έξω από τα νερά του. Κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Οι Ολυμπιακοί χειροκροτά την ομάδα του. Αυτοί είναι όλοι με τα μούτρα κάτω. Ο διαιτητής είναι 50-50. Ωραία. Ο επόπτης ο ένας είναι 80-20. Σάβησε μισό offside. Τρία offside. Ειδικά το ένα είναι τέταρτο. Πέντε στα πέντε σφαγές έχω. Όταν τα κρατάω. Σφαγή. Εκτός από πέντε πέντε νίκες έχω και πέντε σφαγές. Άκου τώρα εδώ. Δεν έχει κάνει ο διαιτητής κάτι ας πούμε, να κλάψει. Ήταν μια χαρά, ρε. Ναι. Ναι, ο βοηθός δεν έβλεπε. Ναι, ο βοηθός να κλάψω. Βάλτε το κλάμα. Ο παδός της Βασιλείας που της έριξα τρίμπαλο. Γι' αυτό μου τα σήκωνε εκεί πέρα με τον πρίγκο. Και ο παοξής στο καφενείο. Χωρίς πλάκα. Ο Ούγγανος να κλαίει γιατί δεν παίζει Έλληνας διαιτητής. Ακούς τώρα με έναν Ούγγανο. Γιατί άμα ήταν Έλληνας διαιτητής. Το χάναμε 3-0. Ναι. Ναι. Και λέω τι. Προτιμούσε λέω να χάσει 3-0 με Έλληνα διαιτητή για να κλαις. Άσε με! Αποκλείεται να σου το είπε. Το είπε. Καλά, θα ήταν όχι. 45 παοξή και πήγε για μια 12 να πούμε. Να, τώρα μου έρχεσαι. Είσαι. Άμα είχε πιει 12 τσίπουρα. Βρωμάγαν τα γνώτα του να πούμε. Ναι. Αλλά να κλαίει επειδή έπαιξε ξένος διαιτητής. Κέρδισε χωρίς να παίξει μπάλα να κλαίει και να λέει κοίταξε να δεις ρε άμα ήταν Έλληνας διαιτητής. Θα χάναμε 3-0 και θα κλαίγαμε τώρα να πούμε για τη διαιτησία. Έτσι είπε ο τύπος που πήγε 40 τσίπουρα. Δεν ασχοληθούμε όμως με αυτόν τώρα. Θα ασχοληθούμε με την πλειοψηφία. Κι άλλοι 200.000 και αυτόν. Η πλειοψηφία ήταν χθες. Τι χαρούμενη. Τρελά χαρούμενη με τον τρόπο που επιτέθηκε. Εγώ 250 άτομα που είδα εκτός στούντιο. Ναι. Οι 245. Οι 245 κλαίγε και ήταν πολύ στεναχωρεμένοι. Κακός βέβαια. Εγώ πάντως με τους δικούς μου εδώ καμιά χιλιάδα που με μιλούσα χθες στο Facebook, ναι. Τόσοι ήταν εκεί την ώρα, ναι. Ήταν όλοι τρελαμένοι, ταυλωμένοι, διότι κέρδισαν τον Ολυμπιακό με τέτοιο τρόπο όπως το αξίζει. Αυτό μου είπαν όλοι. Πώς το αξίζει, ρε. Οι άνθρωποι παίξαν μπάλα οι άλλοι. Παίξαν, αλλά λείπουν δύο συστατικά από την ομάδα του Ολυμπιακού. Το εγγιάρι και ο στόπερ. Έτσι. Τελειώσαμε. Όχι, και κάτι άλλο λείπει από τον Ολυμπιακό. Και η καλή διαιτησία για τον Ολυμπιακό. Όχι, καλά, ότι δεν έχει την παράγκα. Ναι, είναι καλό αυτό για την Ελλάδα μας. Την Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου. Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά και η εξτρέμ του. Δεν σκοράρουν εύκολα. Είναι τσακπίνιδες. Πατάνε περιοχή, είναι, σουτάρουνε. Είναι. Πώς το λένε, πώς ο Πόνσε Ποτένσε. Ναι. Δημιούργησε θέματα περισσότερο απ' έξω από την περιοχή. Δηλαδή έκανε τον Βιερίνια εμετό να πούμε. Αλλά πολλές δεν πάτησε. Ναι, δεν πάτησε περιοχή. Εκεί να πούμε ήταν. Και ο Λάζαρος που τα βάζει. Τον έφαγε λάγανο ο Μάτος. Λοιπόν, Μάτος. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Και ο Πασχαλάκης ο οποίος ήταν ο MVP. Αλλά. Τι αλλά. Εγώ θα βάλω ένα αλλά για τον Πασχαλά γιατί τον θεωρώ top τερματοφύλακα και για να τελειοποιηθεί θα πρέπει να μάθει να κάνει εξόδους. Ναι. Να περάσει τον Μπάρκα. Ναι. Ναι, να παίζει εθνική. Σ' ακούω και για τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης ήταν ο καλύτερος, έτσι. Ναι, ο Πασχαλάκης έχει ένα θέμα στα πίσω βήματα. Τι σημαίνει πίσω βήματα. Ο Πασχαλάκης στην έξοδο, όταν γίνεται στο δοκάρι της ευθύνης του, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο δοκάρι, ναι. Έχει ένα θέμα. Δικαιολογείται, μισό δευτερόλεπτο, δικαιολογείται να έχει θέμα ένα τροματοφύλακα που είναι 2 μέτρα. Ναι, δικαιολογείται. Δικαιολογείται, δίμετρο τροματοφύλακα να μην βρίσκει μπάλα. Θα σου πω γιατί δικαιολογείται. Το Πασχαλάκι δεν τον δουλέψανε καλά. Φαίνεται ότι δεν έχει δουλέψει τεχνική πολύ καλή, πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ο Πλαβούκος εκεί στο Παθραγικό τους έκανε καλή προπόνηση. Αλλά έχει ένα θέμα με την αίσθηση του χώρου και ιδιαίτερα στα πίσω βήματα. Τι σημαίνει πίσω βήματα. Όταν η μπάλα πηγαίνει στον αέρα, πίσω από το κεφάλι μου, ναι. Δεν έχω την τεχνική. Πρέπει να βρει ο προπονητής θεματοφυλάκων του ΠΑΟΚ. Είναι τεχνική ή το έχεις και τεχνική, δεν το έχεις. Τεχνική είναι. Τεχνική είναι.
πρέπει να βελτιώσει αυτό, γιατί τα σωματικά του προσώτα είναι ασύλληπτα. Ασύλληπτα είναι. Οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο οξύμορο να είναι τόσο καλό κάτω από τα δοκάρια. Καλό στι εξόδου γενικά, αλλά όταν γίνεται, πρόσεξε με. Σέντρα. Όλα στο δεύτερο δοκάρι. Στο δεύτερο του δοκάρι. Ναι, ναι. Στο δεύτερο. Μα δεν βρίσκει την μπάλα. Δεν τη βρίσκει καν την μπάλα. Τη χάνει. Έχει την αίσθηση του χώρου διαγραμμένη από το. Από το μυαλό του. Το μυαλό του. Ναι, τι κύριες... χάνει την ταχύτητα της μπάλας, χάνει την έχει... τροχιά της μπάλας. Χάνει την αίσθηση του χώρου. Του χώρου. Ενώ... Είναι χώρος και χρόνος ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να ταυτιστεί. Έτσι. Αυτός χάνει το χώρο. Χάνει το χώρο. Χάνει ναι. το χώρο και αγχώνεται, δεν ξέρω τι κάνει, ναι. αλλά πρέπει να το δουλέψει. Δηλαδή ο Πασχαλάκης. Είναι κρίμα. Όταν τον δουλεύουν, πες σήκω και τα λοιπά, αυτά είναι βλακίες. Δεν τα έχει ανάγκη. Ο Πασχαλάκης πρέπει να το δουλέψει από το πρωί μέχρι το βράδυ να βελτιώσει αυτή την κίνηση. Αν βελτιώσει αυτή την κίνηση, είναι επίπεδου. Να Ευρώπη. Πάει στο εξωτερικό ναι, ναι. να πει αν δεν τη βελτιώσει ομάδα. Την κίνηση, θα έχει προβλήματα. Ο Μέτριος ΠΑΟΚ κερδίζει την ΑΕΚ. Ο Μέτριος ΠΑΟΚ. Την καλή ΑΕΚ. Όχι ο Μέτριος ΠΑΟΚ. Ο κακός ΠΑΟΚ. Καθόλου Μέτριος. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Λέω για το χθες. Με την ΑΕΚ. Ο Μέτριος. Ναι. Ο κάκιστος ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πω κακός, γιατί χθες ο ΠΑΟΚ αυτό ήταν συνοθήλευμα. Κερδίζει τον Ολυμπιακό. Κερδίζει τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι ένα στατιστικό. Είναι κάρμα. Είναι κάρμα. Λοιπόν, για μένα είναι κάρμα. Γιατί... Εσύ που τα θυμάσαι όλα, ναι. να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό 5-5 κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του 5 νίκες συνεχόμενες, ακόμα και το 72-73 με Ντοσάνον, ακόμα και το 84-85, την πέμπτη αγωνιστική είχε κάνει χ. Τη μία με τον Απόλλωνα και την άλλη με... Όχι, τη μία με την ΑΕΚ 2-2 και την άλλη με το Εγάλαιο. 0-0. 2-2 με το Εγάλο. 2-2 και με το Εγάλο. 2-2 και με το Εγάλο. Είχε κάνει με τον Απόλλωνα στην Τούμπα, αλλά ήταν στο δεύτερο γύρο. Ήταν στο ξεκίνημα. Ήταν στο δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει επομένως προηγούμενο για τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει τη σεζόν με 5 χρόνια. Τι θέλει, κουμπαράκι μου. Ένα τέτοιο αυτοκόλλ έβαλε, λέει, ο 4-25-1 στο γυμνάσιο που παίζαμε μπάλα. Αλλά δεν μπορούσαμε να το διώξουμε, λέει, γιατί ήταν δική του η μπάλα. Ισχύει αυτό. Είναι από τα πετυχημένα που γράψανε. Μπαίνει στο rapto.gr, κάνει ο rapto ανάλυση παιχνιδιού. Και κάποια στιγμή προκαλεί τον Βούκοβιτς και του λέει: Βούκοβιτς, είμαι 50 ετών. Ο Βούκοβιτς. Ναι, ο Βούκοβιτς. Ναι. Κοίτα πώς στρίβω. Κοίτα πώς στρίβω. Η Μαούνα. Κοίτα πώς στρίβω, ρε Μαούνα. Ναι, ναι. Κοίτα πώς στρίβω, 50 χρονών. Του έκανα ένα λόγο εκεί πέρα που κάνουμε στην προπόνηση κτλ. Κοίτα 50 χρονών πώς στρίβω. Τι σχέση έχει εσύ με τον Βούκοβιτς που είναι Μαούνα, εσύ είσαι διάολου κάλτσα, γυρίζει, ξέρει. Δηλαδή έπρεπε να βάλει ένα χοντρό εκεί στην Ελλάδα. Μου έλεγε στο ασανσέρ, ναι. Έχει μελετήσει τον Βούκοβιτς γιατί είσαι. Τον παρακολουθούσε. Έπαιζε στην Τουρκία χρόνια, στην ναι. Κόνιασπορ. Δώσε στον κόσμο μια λεπτομέρεια. Ο Βούκοβιτς έκανε καριέρα στην Τουρκία γιατί έπαιζε τρίτο στόπερ. Ουσιαστικά ήταν η σκούπα. Μάζευε ό,τι περίσευε και ό,τι άφηναν οι άλλοι στόπερ σε μικρούς χώρους και γι' αυτό καθιερώθηκε και έκανε καριέρα. Πλέον με δύο στόπερ και ο άλλος να είναι ο Μεριά, δεν πάει πουθενά ο Ολυμπιακός φέτος. Του το λέω από την αρχή του χρόνου. Δεν πάει με τους δύο στόπερ. Δεν πάει με τους φορ και η εξτρέμ του πριν του Λάζαρου που είναι βιολογικά πτώμα. Ναι. Και τον άλλαξε και θέση και τον έβαλε πάνω στο Μάτος. Ο οποίος ο Μάτος. Τον έφαγε. Μόνο που τον έφαγε λάχανο. Τέλος. Είναι πολύ καλός. Για χθες. Για χθες. Ο Κρέσπο και ο Βαρέλα πάρα πολύ καλή. Σταθερά διακριθέντες και εκεί σαμαντάμε. Μου κάνε αρνητική εντύπωση ότι γίνανε 18 γιώματα και τα 17 τα έχασε ο ΠΑΟΚ στον αέρα. Δεν γίνεται ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι οι άλλοι ήταν άστοχοι. Ήταν πολύ άστοχοι. Πολύ, ναι. πολύ έξω. Αλλά δεν γίνεται ομάδα η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πάρει, λες. Έτσι λόγω, ναι. Βάσει και στατιστικών, λες. Βάσει το χθεσινό που είδα, θα το κάρμα, πάρει. Το κάρμα, ναι. Είναι το κάρμα. Ναι. Δεν μπορεί να χάνει τις 17 από τις 18 κεφαλιές. Είδα ένα στατιστικό χθες στο παιχνίδι. Πες το. Μ' άρεσε που ο Λουτσέσκο γνωρίζει το πρόβλημα στον αέρα και έβαλε χθες man to man. Ναι. Τι man to man βάζει. Το έβαλε το man to man. Ισχύει αυτό, αλλά ο Μεριά μας πήρε όλες τις κεφαλιές. Ρε Λουτσέσκο. Εκεί με το σκούφο, ίσως σαν το Σταυρίδι στο. Και αντιτουριστικό σκούφο. Δηλαδή, δώστε ναι. το ένα καλό σκούφο από την Μπουτίκρε, παιδιά. Όχι πριν 5 χρόνια. Αυτό είναι αυτό τα παλιό σκουφί. Σας παρακαλώ. Σαν δηλαδή. Το Τρούλινγκ να πούμε. Ναι, δηλαδή. Παλιό σκουφί. Βάζει man to man στο στημένο, στο Χασάν, που τον περνάει πάνω από 10 πόντους. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, απ' τη μια μου βάζει να πούμε τον Μάτος πάνω στο Χασάν. Απ' την άλλη, έχω τον Κρέσπο που δεν πηδάει. Δεν πηδάει. Αυτό χαμηλά, είναι το μοναδικό, είναι κορυφαίος. Είναι χαμηλά. Ο μόνος στόπερ που χάνει όλες τις κεφαλιές. Ναι. Παγκοσμίως. Ναι. Ο Βιερίνα είναι κάτω από 1,70. 1,72. Πώς είναι? 1,72. Τι με το τακουνάκι. Κανονικά 1,72. Σαπουτζάκι που φορούσε. Σαπουτζάκι 1,72. Από πού είναι 1,72. 1,72 είναι. Και αφού έχω 1,75 και το περνά. Μισό κεφάλι. 3-4 πόντους. 3-4 πόντους το μετά. Πόσες μέτραν με τακούνι. Δεν ξέρω. 1,72 είναι. 1,71 εκεί είναι. Ο Μαουρίσιο δεν πηδάει. Δεν πηδάει, ναι, δεν είναι αλματικό. Ο Μπίσεσβαρ δεν πηδάει. Ο Μπίσεσβαρ από λάθες. Αν πηδούσε κιόλας δεν τον είχα δει. Ο Λινιός δεν πηδάει, ο Πέλκας δεν πηδάει. Και ο Πρίγιοβιτς. Πηδάει. Πηδάει. Βοηθάει πίσω. Βοηθάει πολύ πίσω. Γύρισε πίσω στα τελευταία 7-8 λεπτά
και πήρε 2-3 κεφαλιές και έτσι δεν έχουμε το 100% να πάρει ο αντίπολος μέσα στην περιοχή όλες τις κεφαλιές. Εγώ πάντως ξέρω τι έχω να πω για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ναι. Ότι κάναν έγκλημα που διώξανε τον Ασαριφάρ για να κρατήσουν τον Καρύ. Συγχαρητήρια. Ναι. Κάναν έγκλημα. Ο Ασαριφάρ. Ένα θα έβαζε χθες για πλάκα. Αν κάνει προύτ ο Ασαριφάρ, ναι, ναι. 4 Χασάν και 4 Γκερέρο θα βγάλει. 100%. Διώξαν τον άνθρωπο που είχε το εύκολο γκολ και αν γυρίσουμε και τον χρόνο πίσω Ολυμπιακό θα δούμε ότι όλοι οι σέντερ φορ του είχαν το εύκολο γκολ. Πάντως μου έκανε εντύπωση ο Μπουχαλάκης, ο Καμαρά και ο Φορτούνης, ο Μέτρης χθες Φορτούνης, φάγανε λάχανο για πλάκα το Μαωρίσιο τον Κάνιας και τον Μπέλκα που τον κάνατε χαφ. Πήγατε στην παραλία, πήγατε στην εκκλησία της, την Άγια Βαρβάρα, ναι. Και βάλατε μέσα τον Μπέλκα και τον βαφτίσατε χαφ. Αυτό είναι το λάθος σας. Εγώ για τα χαφ συμφωνώ. Δεν είναι χαφ. Συμφωνώ το φωνάζω χαφ, δύο χρόνια. Συμφωνώ για τα χαφ. Απλά για χθες αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Καμαρά, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, δυστυχώς για τους άλλους, είναι ένας παίκτης που θα κάνει διαφορά. Κατάπια τους δύο χαφ του ΠΑΟΚ μόνος του και δίνει το δικαίωμα στο Φορτούνη να κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Και να πω και κάτι ο άλλο. Καμαρά είναι το κλειδί, θυμίσου. Ο Καμαρά είναι χαφάρα. Είναι δύο παίκτες μαζί. Χαφάρα. Ακριβώς. Και είναι πιτσιρίκος. Παιδιά, έχουμε στην Ελλάδα δύο δεκάρια υποτίθεται. Το Φορτούνη και τον Μπέλκα. Περιμένεσαι στο Καραϊσκάκι από το Φορτούνη και τον Μπέλκα να κάνουν ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι. Για αυτούς πήγαν όλοι μαναζαρέ χθες. Εκεί ναι. Για τον Καμαρά, για τον Φορτούνη και τον Μπέλκα. Ο Φορτούνης και ο Πέλκας χθες απογοήτευσαν το θείασο. Κυρίως ο Πέλκας. Ο Φορτούνης δεν ήταν τόσο κακός. Ο Φορτούνης δεν ήταν τόσο κακός. Δεν ξέρω αν του κάνουν κριτική γιατί τον έβγαλε. Ναι. Και έβαλε εκείνο το λουκάνικο το Φετβατζίδη. Μόλις πήγε ο Φετβατζίδης. Λες τελειώσαμε εδώ. Λέω εδώ ήταν η ιστορία. Δεν τρώει γολοπάω γιατί αυτός. Άμα είναι πολύ διεισδυτικός, τριπλά δώρος. Ένας δεύτερος ποτένσι είναι, ναι. Από την άλλη πλευρά. Ίδια δεύτερος χαρακτηριστικά όμως. Ναι. Χωρίς τελειώματα κι αυτός. Ναι, άμα το βάλεις, μπορεί να τριπλάρει τρεις. Έτσι. Και να φτάσει σε ένα πούλμαν στα 10 μέτρα. Και να μην βρει το πούλμαν. Ναι. Να τσιτάρει πάνω από το πούλμαν. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Ολυμπιακός, δίνει θέαμα στις άκρες και δεν δίνει εκτέλεση. Και δεν δίνει εκτέλεση. Δεν δίνει εκτέλεση. 100% δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Είναι ακριβώς η ανάλυση παιχνιδιού. Νομίζω η ανάλυση παιχνιδιού είναι δίνει αυτή. Δυνατός στις άκρες. Δυνατός πολύ στο κέντρο. Ανύπαρκτος μπροστά όσον αφορά τον παίχτη γκολ. Πολύ κακό στα στόπερ. Και πολύ κακό. Αυτός είναι ο φετινός Ολυμπιακός. Δεν παίρνει πρωτάθλημα έτσι όμως. Όχι, δεν το πάρει. Δεν πάρει. Όχι, δεν το πάρει. Και κυρίως γιατί δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν το πάρει. Και δεν το πάρει και η ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει από πίσω, πώς το λένε. Δεν μπορεί να βγαίνει. Με οικονόμου Λαυρόπουλο δεν σε πείθει. Εννοείς μετά το χθες είχε τον Τζιγκρίσκι προχθές. Έκανε. Α, θα πάμε και εσύ να έχω μια φάση που θέλω εσύ να τη σχολιάσεις. Εσύ. Γιατί αν γινόταν αντίστοιχη φάση. Ποια φάση. Σε όφη πάω. Καταρχήν άλλαξε τα στόπερ. Τζιγκρίσκι τσώσει σε βάση. Εγώ και έβαλε αυτά τα στόπερ. Ναι. Τη φάση που γυρίζει ο παίκτης που αποβάλλεται την μπάλα και βάζει, γίνεται την αποβολή. Φαντάζομαι την έκανε αυτή τη φάση. Τι κάνει, τη φάση που κερδίζει την αποβολή η ΑΕΚ. Ναι. Που παίρνει την μπάλα ο Μπακ, πόσο λένε αυτός που αποβλήθηκε, τώρα έχω φάει σκάλωμα. Ο Κομεσίδης, πώς λέγεται. Κομεσίδης, ο Κομεσίδης, ο τρίτος σώμα. Ναι. Παίρνει την μπάλα και δίνει πάσα πίσω στον Μπακασέτα, παίρνει την αποβολή, μπαίνει και τον γκολ. Εάν ναι. Γύριζε ο Κομεσίδης την μπάλα πίσω ναι. Σε όφη ΠΑΟΚ. Όχι πίσω. Πάρα στον τερματοφύλακα πάνω. Όχι, δίνει πάσα λάθος. Λάθος πάσα, ναι. Εάν την έκανε αυτή την πάσα σε όφη ΠΑΟΚ, τρεις μέρες θα γκρινιάζαν όλοι οι αντιπάοκ. Τρεις μέρες θα γκρινιάζαν. Κοίταξε. Φάγανε κλωτσιές το πρώτο 20 λεπτό. Φάγανε, ναι, από τον Πολά και ένα ταγάρι που έχουν αφήσει. Αυτό σαν να ήθελε να βγει έξω αυτό. Και αυτός το Κομεσίδη ναι. Να πούμε κτλ. Αλλά να με συγχωρεί ο Όφη. Αυτή η ομάδα. Δύσκολα σώζεται. Αυτή η ομάδα με Ποτουρίδη 40 χρονών. Κομεσίδη, Μπολάκι, Κοροβέση, Σκυλή Λουκάνικο. Παπαστεριανό 180 χρονών. Τον Κυριακίδη που ήταν ρεζέρβα στον Ατρόμητο. Μπακ το βάλαν στα χάβ βασικό. Και τον Αραβίδη σεντερφόρ, αν σωθεί αυτή η ομάδα, είναι το θαύμα του θαύματος. Για μένα λάθη έχει κάνει ο Παπαδόπουλος. Έχει καλύτερους παίκτες ο Παπαδόπουλος και δεν τους έβαλε. Πάντως ξέρεις. Και είπε, ναι, έτσι έπαιξε και το είπε ο ίδιος. Λέει, ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, να είμαι σφιχτός. Τι σφιχτός ρε Παπαδόπουλε. Ξέρεις πόσους παίκτες άφησε έξω. Καλούς. Μόνο το Βουό που άφησε στην επίθεση για μένα φτάνει. Δεν τον έβαλε, έβαλε αλλαγή μετά στο δεύτερο μέρος. Έβαλε τον Αραβίδη. Έβαλε τον Αραβίδη. Πού πας με τα δύο θηρία, κύριε. Ναι. Με τον Τζόσης και με τον Τσικρίσκη και βάζει τον Αραβίδη. Φιλιά, κακό σε Αραβίδη. Σε παρακαλώ τώρα, ρε Παπαδόπουλε. Φιλιά, κακό αυτά, Αραβίδη. Αυτά να τα λέτε, όχι ναι. Μόνο για τον Πάοκ όταν λέτε καλά φιλικά. Φιλιά. Μπράβο, πες τα. Για αυτό είσαι εδώ. Με τον Δημητριάδη και φιλιά και ιστορίες ο Αραβίδης. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Ποιο Αραβίδη τώρα. Και πριν πάμε στο break, να πω και κάτι για να μην με ζαλίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Πάοκ είναι η πρώτη ομάδα, Κωνσταντινάκουτο, η οποία συμπληρώνει 40 νίκες επί του Ολυμπιακού. Καμία άλλη ομάδα εντός συνόρων δεν έχει κάνει τόσες νίκες στο Ολυμπιακό. Από πότε? Από το 59 που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Τα επίσημα νούμερα. Ναι. Καμία ομάδα λοιπόν στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει τις 40 νίκες. Σαν τα 41 με την περσινή που μας έκλεψαν. Έτσι 37 έχει η ΑΕΚ, σημείωσε τα αυτά. Ο Παναθηναϊκός και 30 έχει η 30 ο Παναθηναϊκός και 37 η ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα εσείς βγείτε και πείτε μου ποιο είναι το κλάσικο της Ελλάδας.
Βγείτε Ολυμπιακοί που λέτε δεν είναι ντέρμπι. Βλέπω λαιμό σου, γρατσουνάει, αλλά με ένα λαϊδά πάω και λαϊδά. Μα γι' αυτό σηκώθηκα, αγόρι μου, δουλειά μου είναι αυτή. Ναι, αλλά και εγώ πήρα μάσκες. Πήρε από... μάσκες, έγινε ναι, χαμός. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, μετά θα πιστέψουμε τον Άρη, γιατί εκεί υπάρχει ένα παίκτη που εμένα με γοητεύει την αρχή τη χρονιά και έκανε διαφορά, Ματέο Γκαρσία. Με γοητεύει πραγματικά την αρχή τη χρονιά και δεν το λέω τώρα, το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Είναι μάγος ο άνθρωπος. Άμα δεν έμπαινε ο Σιώπης, ο Ματέο Γκαρσία. Σιώπης είναι σκύλος, ναι. Άμα δεν έμπαινε ο Σιώπης. Θα πάμε και στον Άρη. Ναι. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό που έχει πολλή κουβέντα, γιατί είναι πολύ ποδοσφαιρική ομάδα. Κάτσε να την αναλύσει, να την κουβεντιάσει. Εγώ τον είδα όλο τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και πραγματικά με πέταξε τα μάτια έξω. Έδειξαν χαρακτήρα τα παιδιά, αλλά μετά τον break αυτό. Να αγοράσει κανένα 2 εκατομμύρια του Χατζηγιοβάνη ο Ιβάν. Ναι, καλό. Να τον αγοράσει. Καλώς, και τον Μπουζούκι άλλα δύο. Και ο Μπουζούκι και ο Χατζημανουηλίδη και όλα τα παιδιά που ξανά. Να το σώσει τον Παναθηναϊκό ξανά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι η Wind Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια, όπως το Χαμένη στο Διάστημα, μια τρελή οικογένεια, και Lemony Snicket, μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Όλα μέσω της Wind Vision, φίλες και φίλοι. Σμαράγδα Μπασάκου, κεφάτη κι αυτή, ορεξάτη, σαν τον Κούλο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε από βραχνάδες, ούτε από αρρώσκες, ούτε από τίποτα. Κεφάτη η κούκλα μας εδώ για δελτίο αθλητικό και επιστρέφουμε σε λίγο. Άλλο και ο Σεπτέμβρης που μας έφυγε, αλλά και ο Οκτώβρης έχει να δώσει πολύ πρωτάθλημα, πολύ Champions League και φυσικά κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino. Πολύ πράγμα γενικότερα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Κάθε μέρα μετρητά, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από 500 ευρώ. Παρασκευή, Σάββατο έως και 5.000 μετρητά. Την Κυριακή έως και 4.000 ευρώ σε συνολικά 8 κληρώσεις. Είναι πολλά τα λεφτά, μάγκες. Καλή τύχη, Κωνσταντίνε μου. Α, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Μπάλα, όχι Θεέ μου, γιατί έτσι θυμάσαι και εμείς κάτι πρωτοσέλιδα παλιά, μπούζα που είχαμε. Αδικία μας αδικεύσαν, δεν μας ήθελε η μπάλα. Έτσι θέλω να κερδίζω, ρε φίλε, αυτούς. Ναι. Ειδικά αυτούς. Τέτοιο προτάσμα δεν θα πάρεις. Ναι, ας θα παίξω και μπάλα, μην αγχώνεσαι. Πότε. Κάτσε, ακόμα Σεπτέμβριο είναι, Κωνσταντίνε. Σήμερα λοιπόν στην Μαρμίτα, Ανατολική Θράκη 12. Τι έγινε εκεί. Θα κάνουμε λαϊκό δικαστήριο και ένα από τα θέματά μας θα είναι ποια ομάδα. Από τις μεγάλες, θα βάλουμε και τον Άρη μέσα σε αυτές. Εννοείται θα το βάλεις. Και τον Παναθηναϊκό φυσικά. Εννοείται θα το βάλεις, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ποια παίζει καλύτερη μπάλα. Ποια παίζει καλύτερη μπάλα. Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω θα παιχτεί μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Μετά είναι ο Άρης. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα και από τον Άρη. Εσύ μπορεί να βγεις και τελευταίος στο. Ας δω, δεν πειράζει. Ας δω πρώτος, ο πρώτος είναι κανονική βαθμολογία. Ναι, ρε παιδάκι μου, άλλο λέω εγώ. Ναι, αυτή τη στιγμή μετά από 5 παιχνίδια βάζει ένα ερώτημα και λες ποια ομάδα παίζει καλύτερη μπάλα. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Για μένα ο Παναθηναϊκός. Είναι σε όλα τα μάτς πολύ καλός. Ναι. Κέρδισε με πιο πιστικό τρόπο από ό,τι κέρδισε ο Άρης στα παιχνίδια του. Έτσι. Και τα Γιάννενα που κέρδισε και τριάρες έδειξε. Βέβαια, αυτά τα φυλάδες live και φως και τα λοιπά. Ναι. Σωστά τα λένε. Αλλά όταν ο Πανιόνιος πάτησε τον Ολυμπιακό και τον έβαλε στο 90. Αυτό θέλω να του κερδίζω έτσι. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν γράψαν κάτι ανάλογο. Δεν γράψαν. Ναι, δηλαδή η δημοσιογραφία σε όλη την Ελλάδα είναι ίδια. Κατά το δοκούν. Ναι. Εντελώς όμως. Δηλαδή γράψε ρε παιδί μου στο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Εσύ που είσαι... Σφαγή. Γράψε σφαγή. Όπως γράψε για τον Ολυμπιακό. Σφαγή. Ναι. Δεν μας άρεσε η μπάλα. Άθλια άμυνα. Ναι. Μακριά οι γραμμές. Νίκη κατά τύχη. Γράψτε το. Και μετά όταν χάσεις από τον ΠΑΟΚ έτσι πες μπαλάρα. Άστοχη, ανίκανη, άτυχη, άθλιος ο αντίπαλος. Έτσι ναι, ακριβώς. Γράψτε αυτό που βλέπετε. Εμένα πάντως ξέρεις τι μου κάνει. Γράψτε αυτό που βλέπετε. Είτε υποστηρίζετε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, σωστό, την ΑΕΚ. Σωστό. Άλλο τι υποστηρίζετε και άλλο τι γράφετε. Σωστό. Από όλα τα προσωπικά πάντως μου έκανε εντύπωση μία μικρή λουρίδα κάτω σε εφημερίδα της ΑΕΚ. Από όλα τα προσωπικά. Ό,τι, τι λέει. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ, ξηγήθηκε και έβαλε μόνο ο Ολυμπιακός στον γκολ. Με τον ΠΑΟΚ τα έχει και η ΑΕΚ, δεν τα έχει με τον Ολυμπιακό. Αυτό να βλέπει ο σοβαρό. Ο Μπογέ πάντως που έχει παρόν, δεν βλέπετε τον Μπογέ. Ναι. Δεν βλέπετε τον Μπογέ. Είναι πλήγμα για την ΑΕΚ η απουσία του Λιβάγια. Που δεν άσχετα. Άσχετα... Και χάνει και τον Λόπες τώρα, έτσι για 6 μήνες. Χάνει τον Λόπες. Έχει το Χούλτε εκεί βέβαια, αλλά δεν θα έχει. Δεν θα έχει ρεζέρβα. Μπορεί να κάνει τον μπακάκι αριστερό μπακ. Τον μπακάκι θα τον ξεπατώσουν. Με μπαλώματα. Χθες καλά έκανε και δεν τον έβαλε.
Δεν ξέρω αν ήταν τραυματίες και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν ήταν τραυματίες. Και ο Γκάλο τράβηξε καλά. Έχει μάτς κομβικό κρίσιμο η ΑΕΚ τώρα, έτσι με την Μπενφίκα το μεσοβδόματα. Πάντως, πάντως η αλλαγή που έκανε ο Λουτσέσκου που έβγαλε το Βιερίνια, άργησε να την κάνει. Έπρεπε να την κάνει νωρίτερα. Και εγώ αυτό είπα. Από το 70 έπρεπε να γίνει. Άργησε. Να την 10 λεπτά τουλάχιστον άργησε. Ναι. Ο Βιερίνια έκανε. Έμετο έκανε. Θα μπορούσε, ναι. Δεν θα μπορούσε να βάλει τον Κρέσπο εκεί. Γιατί... Όχι, όχι, τον Τόσκα. Έχει τον παίχτη. Ναι, να βάλει τον Τόσκα στόπερ. Γιατί ακούστηκε και αυτό ότι θα γίνει. Καλά έκανε και τον Τόσκα. Ο Τόσκα είναι καλό αμυντικά. Μπροστά ναι. Βέβαια δεν τον έχουμε δει καθόλου και μάλλον δεν το έχει το παιδί. Θα μπορούσε βέβαια να βάλει το Ζαμπά από εκεί αριστερά. Για να μαρκάρει, δεν θυμάμαι να το έκανε. Γιατί ο Μπίσεσβαρ. Όχι, τον πέταξε απ' την άλλη. Έπαιζε Ζαμπά Τόσκα. Τόσκα ναι. Μπίσεσβαρ. Έπαιζε και δηλαδή, ο Ζαμπά έπαιζε δηλαδή, με τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, Μπίσεσβαρ που δεν έχει τα πολλά μέτρα. Και κουρασμένο ήταν. Και κουρασμένο, ανεβαίνει ο Μπακ. Έχει και τον άλλο που έχει κάνει κουτό το Βιερίνια. Έχει χάσει την πλευρά κανονικότατα. Από εκεί παίζαν συνέχεια, μονόπατα. Ναι, ο άλλο εξαφάνισε τον Μάτωση. Δηλαδή δεν πρέπει να ίδρωσε ο Μάτωση χθε. Ναι, εύκολα τον καθάρισε. Ήταν πολύ εύκολα τον καθάρισε. Και η μπάλα παίκτηκε και από την άλλη μεριά. Οπότε δύο φορέ πέρασε πιο εύκολα ο Μάτωση. Βούκο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι φωνάζουν τα παόκια. Μπείτε στο rapto.gr, δείτε την ανάλυση Ραπτόπουλου Κωστή για το παιχνίδι και την κίνηση που κάνω στο Βούκο. Προκαλώ το Βούκο, δείτε δε στο βίντεο πώς στρίβουνε. Εσύ το κάνεις με τρεις φορές μεγαλύτερη ταχύτητα. Τι του συζητάς? Πώς στρίβουνε. Δεν μπορεί να στρίψει, είναι μαούνε, είναι βαρύ. Όπως έλεγε ο Βαραγιάννης έξω, το πίσω πόδι του βούλιαξε. Βουλιάζει πίσω στο χορτάρι. Στο χορτάρι. Γιατί είχε και λίγο λασπόνερο που λέει και ο πλούταχος και κόλλησε εκεί. Ναι. Πάμε λίγο στα άλλα. Ναι. Δικιά μου η Μαρίτσα. Μαρίτσα. Μαρίτσα είναι γνωστή. Ναι. Πεθάνει κανένα χρόνο. Έτσι έπεφτε. Έπεφτε κάτω. Σαν το βούκο της, ναι. Κολούσε στο χορτάρι. Ναι, ναι. Στο χώμα, στο χορτάρι. Έπαιρνε τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, ελάτε μαζέψτε τη θεία Μαρίτσα κτλ. Λοιπόν. Αυτό τώρα center back στον Ολυμπιακό. Δεν είναι, τα είπαμε αν αρχή τη χρονιά. Γιατί ακούω κάτι άμπαλου Ολυμπιακού που βγαίνουν εδώ, σε σένα ειδικά το μεσημέρι, που είναι πολύ άμπαλοι, που παίζει από θείο να τον κούτρι. Ναι. Θυμάσαι, τον έλεγα Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι. Και φέτο είναι δεν τα κορδόνια του Τσιμίκα. Ναι. Αυτό κάνει. Ναι. Το ίδιο θα πει σε λίγο καιρό για το σούπερ. Καλώς ο Τσιμίκας. Τσιμίκας σε μια χαρά. Μια χαρά. Δεν θα πούμε μπάλα, βλέπουμε, είμαστε σχολιαστές αθλητών και ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνουμε το άσπρο μαύρο γιατί θα εκτεθούμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Το μάτς ήταν όπως ήταν χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και το κάρμα που λέμε. Και ο ΠΑΟΚ πήρε ακόμα ένα παιχνίδι παρότι ήταν κακιστός. Το μπάτο κάρμα το λέτε τώρα εσείς. Το λέμε και κάρμα. Με αυτούς το λέω κάρμα. Με τους άλλους μπορώ να το λέω πάτο. Αλλά με αυτούς το λέω κάρμα, Κωνσταντίνε. Το λέει κάρμα, τον μπάτο το λέει κάρμα. Άρης Αστέρας, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί μετά τις 9 θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. Ανοίξουμε γραμμές. 2-0 ο Άρης. Ο Άρης κάνει. Μπορεί να είναι ο Άρης κάνει... πολύ καλό ο Άρης. Ο Άρης έτσι. Κάνει το 4-3-3. Ναι, σφιχτό, αναγκαστικά. Σφιχτό. Και ποια ήταν η διαφορά στο παιχνίδι. Το πώς ήταν οι δύο προπονητές. Ο ένας αφήνει τον. Πώς τον καλό τον παίκτη, τον Μαρτίνεθ έξω. Τον έβαλε όμως ναι. Ο δεύτερο μέρος. Ο άλλος βάζει τον Τόνσο μέσα από την αρχή. Που χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Τόνσο φαίνεται ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, τον βγάζει. Καλά έκανε και τον έβγαλε, αλλά και εκεί έκανε λάθος. Συνάμα εκεί συνάμα βγάζει και τον Κυριακόπουλο. Μεγάλο λάθος και εκεί. Ένα παίκτη με καλά πόδια, διεισδύσεις, καλά χτυπήματα της μπάλας. Δεύτερο λάθος. Και εκεί μπαίνει στον Άρη οι αλλαγές του. Και έρχομαι εδώ και σου λέω: ο Καρυπίδης έχει παίκτες που οι αλλαγές του παίρνουν το μάτς. Ναι. Και σένα οι αλλαγές σου δεν μπορέσαν να κερδίσουν τον Άρη στην Τούμπα. Ναι. Εδώ είναι ένα θέμα οπτικής του ποδοσφαίρου. Δηλαδή μπαίνει ο Σιώπης, ο οποίος και αυτός δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Γιατί αν θα μπορέσει να. Μπαίνει ο Σιώπης. Δεν μπορεί να βγάλει δεύτερο συνεχόμενο 90 λεπτό. Γιατί είχε παίξει πριν τρεις μέρες. Μπαίνει εγώ λέω: ο Σιώπης ένα 90 λεπτό την εβδομάδα το βγάζει από μπορεί. Τώρα. Γιατί είναι μια καψιά. Ένα 70 είναι κοντός. Μπαίνει ο Μαρτίνεθ που. Αν μπορεί να βγάλει συνεχόμενα 90 λεπτό, θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τον Άρη. Θα αναπτύξει πολύ μεγάλες κινήσεις των δύο εξτρέμ. Θα τους βάλει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι. Ναι, θα τους άλλο βάλει... να έχω τρίτο χαφ, οχτάρο, έξαρο, να κόβει, να κάνει και να δυσκολεύεται. Και άλλο να έχω ένα χαφ ο οποίος βλέπει. Δημιουργεί. Γιατί έχει δύο σκυλιά ο Άρης και τρία σκυλιά, αν θέλει. Του κάνει και ρόγο. Σιώπη μπάσα, εννοείς ότι έχει δύο μπορεί σκυλιά. Μπορεί να παίξει σιώπη μπάσα. Και το τρίτο σκυλί ποιο είναι. Ο Ματίγια. Ο Ματίγια. Ο Ματίγια ναι. Και μπορεί να βάλει. Μπορεί να βάλει δεκάρι τον. Ο Άρης έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει τα χάφ του, ναι. Τα χάφ του ναι. Είναι ευέλικτα. Ναι. Μπορούν να παίξουν γρήγορη. Αρκετά. Είναι γρήγορα. Και μπορούν να παίξουν αρκετά πράγματα. Μπάλα, ναι, ρόγο δεν είναι. Ευθεία δεν μπορούν να το παίξουν. Το πρώτο πράγμα που είναι η ταχύτητα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Έχει ταχύτητα. Μετά η τέχνη έρχεται δεύτερη. Η τέχνη στα χάφ έρχεται δεύτερη. Ειδικά στην Ελλάδα τώρα. Πάντως όμως ναι. Τη διαφορά πάλι την έκανε αυτός ο διάολος, αυτή η παιχτάρα. Έτσι που από την πρώτη ματιά κάποιοι παίχτες τους βλέπεις, επειδή όπως είναι και ένα βρομβόλος έρωτας, βλέπεις μια ακόμα και λες εδώ είμαι. Για πες το όνομά του. Ματέο Γκαρσία. Δεν μου λες. Ναι. Ματέο Γκαρσία από τη μία και ο Λεμιός από την άλλη. Ναι. Για πες μου σε παρακαλώ.
Πώς το βλέπεις δηλαδή, θα τον ήθελε στο Ματέο Γκαρσία. 100%. Παίζει βασικός. Δύο παίκτες θα ήθελα στην Ελλάδα. Παίζει ο Λιμιός βασικός με τον Ματέο Γκαρσία. Δύο παίκτες θα ήθελα στην Ελλάδα στην ομάδα μου. Το Ματέο Γκαρσία, ναι, και τον Καμαρά του Ολυμπιακού. Τον Καμαρά, μπράβο. Αυτούς τους δύο. Σωστό, σωστό. Κανέναν άλλο. Αυτούς τους δύο θα ήθελα. Σωστό, σωστό. Παίρνεις αυτούς τους δύο και κλείνεις. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν του χρόνου, εγώ τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ δεν θα ψάχνα τίποτα. Θα έλεγα πάρτε αυτούς τους δύο. Άσχετα δεν μπορείς. Η παραφωνία σε αυτή την Τρίπολη, ναι, είναι ο Μανιάς. Είναι ο Μανιάς, ε. Ναι, η παραφωνία είναι ο Μανιάς. Γιατί και στο μεγάλο χώρο δυσκολεύεται, αλλά το βλέπω ότι έχει γεράσει, έχει κρεμάσει. Είναι σαν τον οικοδόμο ο οποίος μετά τη δουλειά πάει στο σπίτι με βαρύ κορμί, να πούμε, βαριά τα βήματα. Κάθε χρόνο και χειρότερος δηλαδή, λες, είναι ο Μανιάς. Και επίσης ο Φλώρος ο Τσιλιανίδης. Ο Τσιλιανίδης έχει ταχύτητα, τέχνη, διείσδυση, ένασμένα κτλ. Αλλά είναι και αυτός ένας μικρός Φετβαζίδης. 28 είναι μόνο ο Μανιάς. Ναι, είναι ένας μικρός, είναι όμως. Ο Τσιλιανίδης είναι ένας μικρός Φετβαζίδης. Ναι. Δύσκολα θα βάλει γκολ, θα σε ανακατέψει, θα σε κάνει, θα σε ράνει. Και είναι το παιδί που θα δει τη γριά στο δρόμο. Θα την περάσει απέναντι. Θα την περάσει απέναντι. Ναι, θα την περάσει. Ναι. Θα πει αγόρι μου, πέρασε με απέναντι. Ενώ αν δει το Ζησόπουλο, ας πούμε, τον Βαρέλα. Ο Ζησόπουλος, ναι, δεν ξέρω αν θα την περάσει, μπορεί και να την ψηρίσει κιόλας. Θα την ψηρίσει. Έμα σε περάσουμε την τζαντούλα, Ζησόπουλο. Έτσι λέμε τώρα εμείς. Λοιπόν... Καλό παιδί, να λέμε. Καλό παιδί, αλλά εμφανισιακά, ναι, ναι, είναι άγριο. Ναι. Σου βγάζει μια εικόνα ότι δεν είμαι, ρε παιδί, το καλό παιδί. Ο σκηνοθέτη τον κάνει ξυλοκόπο ο Κομπάρσο, ναι, την ταινία του θρίλερ. Εύκολα. Εύκολα. Εύκολα τον κάνει. Τον Κρέσπο δεν τον κάνει. Ο Κρέσπο και αυτός καλό παιδί δείχνει. Ναι, δείχνει καλό παιδί. Δηλαδή σε ένα έργο που θα είναι ο Κρέσπο και ο Ζησόπουλος. Ο Κρέσπο θα κάνει τον καλό, Ζησόπουλος θα κάνει τον δολοφόνο. Ο θα είναι το θύμα που θα τη σταθεί, ναι, στεναρά στον Ζησόπουλο, αλλά θα πεθάνει στο τέλος. Στο τέλος θα καθαρίσει. Λοιπόν, 2-0 ο Άρης και νομίζω ότι το πάει καρφίτσα για πεντάδα αυτό δεν που λέγαμε. Δεν τον περίμενα, ανήκει, τον περίμενα τον Άρη. Και εγώ περίμενα να σκοντάψει, αλλά έχει ποιότητα. Ναι. Έχει ποιότητα η οποία έστω μια ενέργεια, μια προσπάθεια. Το πέναλτι που κερδίζει ο Ματέο Γκαρσία, γιατί μετά το 2-0 κλείδωσε την νίκη. Ο Άρης έτσι θα τα πάει όλα τα μάτια. Δεν έχει πολυτέλειο ο Παντελίδης να μην έχει τον τόσο 90 λεπτά. Δεν έχει Ευρώπη ο Παντελίδης που μάλλον δεν αντέχει ο τόσο. Μάλλον ο τόσο είναι μισοπνεύμονα. Δεν βρέθηκαμε τον Παντελίδη, ήθελα να πάω στο Μέτ γιατί. Το ΜΕΤ είναι απέναντι από το Europe One. Το ξέρω. Το βράδυ, ναι, συναντήσαμε και τον Κυριακόπουλο και τους, τους βρήκες, τον, ναι, Πασαλίδη και αυτούς πηγαίνανε για ύπνο. Σκασμένος ήταν ο Παντελής πάντως που δεν το βρήκες. Πάλι μίλησε ότι τι είναι αυτή η μπάλα μας, έχουν ρημάξει 4 μάτς που ήμουν καλός. Ίσως και εισάξιο με τον αντίπολο, δεν πήρα τίποτα. Δεν πήρε η Τρίπολη τίποτα. Αυτά που άξιζε. Με να πάω πάρει. Κάει Ολυμπιακό και με Άρη έχει. Η Τρίπολη έπρεπε τουλάχιστον να έχει 5 πόντους. Ναι. Και δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή την μικρή βαθμολογική θέση. Είναι αμαρτία για το ποδόσφαιρο, αλλά από την άλλη μεριά είναι και η ομορφιά που δίνει το ποδόσφαιρο. 100%. Η Τρίπολη θα είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για πεντάδα, σίγουρα. Στα credits για άλλη μια φορά στα θετικά, το ότι ο Πάκο Ερένα διάβασε πολύ καλά το μάτς και άλλαξε τη ροή του αγώνα. Αυτό συνάλλαξε. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Άρης έκανε 4-5 φορές το πρώτο επόμενο μεγάλο pressing ψηλά, ναι, το οποίο δεν πέτυχε. Δεν έπιασε, όχι. Δηλαδή εύκολα με passing game το σπάσανε. Το έχει αυτό ο Αστέρας. Ναι. Είναι ομάδα που το έχει αυτό. Το σπάσανε. Οπότε να πω εγώ ότι δεν τον ταιριάζει στον Άρη το pressing ή έτυχε χθες. Και παρά το γεγονός ότι έκανε αυτά τα pressing και τα λοιπά, τα γκολ τα έβαλε προς το τέλος. Στο 88 και στο 91, έτσι, 92 ναι, πήγαν. Ο Άρης συνήθως κρεμάει μετά το 65 βιολογικά. Γι' αυτό σου είπα ότι διάβασε καλά το μάτσο Πάκο Ερέρα. Έκανε δύο κινήσεις, ματ και οι δύο ήταν μάτ. Έτσι, όταν κρέμασε ο Άρης. Κρέμασε ο Άρης. Ναι. Λέει, θα βάλω το Σιώπη, ναι, να μου κρατήσει πίσω, θα βάλω και τον Μαρτίνεθ να μου ανεβάσει λίγο τους βοσινούς. Σε σωστό χρονικό σημείο. Υπέροχος. Τους έβαλε και τους δύο, βεβαίως. Λοιπόν, 2-0 ο Άρης, ο οποίος είναι σταθερά στα ψηλά πατώματα. 12 βαθμούς μαζί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, 13 ο Πάουκ με τον Ατρόμητο. Πολύ καλή μπάλα ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα. Πάμε να δούμε και τα άλλα λίγο. Πολύ καλή μπάλα. Εγώ δεν το είδα αυτό το μάτς. Το, έτσι, για να το έβλεπα, ναι, με μισό μάτι κοιμόμουν. Εγώ δεν το είδα καθόλου. Ναι, το μισό μάτι κοιμόμουν. Το έβλεπε ο πατέρας μου και πήγα να τον δω λίγο εκεί και είδα μαζί τον Άρη και μου λέει μια πολύ καλή ομάδα Πανιώνιος. Λέω ρε μπαμπά, τι πολύ καλή. Και με τον Πάο, ναι, καλός. Δεν πήρε αυτό που έπρεπε. Με τον Ολυμπιακό έπρεπε να πάρει 100%, ναι, 100%. Είναι και αυτή μια ομάδα η οποία περιμένει μαζί με την Τρίπολη να πάρουν βαθμούς σε παιχνίδια που μπορεί να μην παίξουν και καλά. Πανιώνιος Άρης έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε. Θα είναι, ναι, ένα πολύ ωραίο ματς. Ενδιαφέρον, ναι. Πολύ καλές ομάδες. Πανιώνιος δεν πήρε αυτά που έπρεπε. Έπρεπε να κάνει τη χθεσινή νίκη. Έπρεπε, ναι. Και από την Τρίπολη πήρε κάτι παραπάνω από ό,τι είναι. Ο Απόλλωνος Μήνης, ο οποίος θα έρθει στην Τούμπα, μια που τον σχολιάσαμε. Κακή ομάδα. Και θα έχει μάλλον νέο προπονητή, γιατί πάει και αυτόν τον Σούταρα. Κακή ομάδα. Όποιο προπονητή και να φέρει, είναι κακή τελειωμένος, ομάδα. Τελειωμένος. Είναι κακή ομάδα. Αυτός είναι τελειωμένος. Απόλλωνος Μήνης τελειωμένος. Η Λαμία έκανε 3-4 κινήσεις, να δούμε αν θα μπορέσει να σωθεί. Με αλλά... τον Μάκη το Χάβο. Με τον Μάκη το Χάβο. Ο Μάκης ο Χάβος και ο Κλάους έχουν και ο Κωστένογλου.
Άμα τους βάλεις ένα αυτοκίνητο μέσα και τους σταματήσει ο τροχονόμος, mm-hmm. με αυτό το βλέμμα που έχουν, θα τους περάσει ότι ξέφυγαν από κάνα τρελοκομείο, ότι παίρνουν φάρμακα, ξέρω εγώ. Έχουν ανόητο βλέμμα. Έχουν, ναι, το βλέμμα. Ηλίθιο, το, ηλίθιο, ναι. ηλίθιο βλέμμα. Το αγελαδίσιο, το αφανές. Βγάλω και τον Πασκάλι Τσαρούχα, τον ηθοποιό, τέσσερις. Ναι. Τα τέσσερα πιο ηλίθια βλέμματα στην Ελλάδα το έχουν αυτοί οι τέσσερις. Χωστένογλου, Πασκάλι Τσαρούχα. Ναι. Και Χάμος. Τριπλέτα του θανατά. Ναι. Του βάζει αυτού μπροστά και τελείωσε, ξεμπέδευσε. Και ο Κλάους. Α, και ο Κλάους τέταρτος στους αλλαγείς. Ο Κλάους 75, στο 60 τον βάζουν εκεί, σαν διανοητικά καθυστερημένος. Έτσι. Μπήκε και τρεματίστηκε ο Λέο, το ψηλό το παιδί. Θα ρίξει και τον έβγαλε από το χειρουργείο μετά από εγχείρηση τριώρη και λες, θα ξυπνήσει αυτός τώρα. Αυτός που είναι στο κρεβάτι του χειρουργείου, είναι να ξυπνήσει, να μην ξυπνήσει, έχει πιο ξύπνιο βλέμμα από τον Κλάους. Τι τον πήρατε, ρε χαϊβάνια εκεί στα Γιάννα. Πολύ χαϊβάνια. Τον βάλα και στο 60 δεν μπορούσε να κάνει. Βάλει, τι να τον βάλει. Πάμε στον Παναδικό που για μένα. Τι να τον βάλει. Κακός παίζει στη Super League. Για μένα παίζει κακός, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Να μην ψήφιζε ο πρόεδρος. Αλλά καλός βλέπουμε αυτά που βλέπαμε τον Παναγιώτη. Δεν είναι ο πρόεδρος κακός. Ποιος πρόεδρος, μόνο ο δικός μου, όλοι. Κακός. Όλοι. Γιατί τον βάλατε. Όλοι. Μην λες κακός, παίζει. Κακός παίζει. Πρόεδρε, κακός παίζει. Όχι, παίζει κακός γιατί τον ήθελαν όλοι. Δεν τον ήθελαν. Καταρχάς έγινε όλο το σκηνικό από τους πολιτικούς. Ο επαναστάτης πάω. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Τρίχες είσαι. Με παρουσιάζετε, με φτιάχνετε με ένα χαλίφι. Δεν είμαι. Επαναστάτης δεν είμαι. Δεν είσαι, για να έχετε να λέγετε. Να λέτε. Χαλίφις θες να γίνεις, δεν μπορείς. Παναθηναϊκός. Ναι. Γιάννε 1-2-1 με ανατροπή τα πιτσιρίκια του Δόνη, τα οποία για όσους είδαν το μάτς, για μένα έφελξαν. Καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Από Μπουζούκι, από Χατζηγιοβανί. Έβαλαν και το Μακέντα στο παιχνίδι που βάλε τον γκολ. Οι τρεις πίσω από το Μακέντα. Και μπάλα παίζουν. Και τρέχουν συνέχεια σαμάτα. Και τρέχουν και σκοράρουν. Και λέω ότι ο Χατζηγιοβάνης και ο Χατζηθεοδωρίδης μαζί με τον Μπουζούκι είναι πιο αποτελεσματικοί από τον Φετβαζίδη και τον Ποντέσε. Είναι. Σαφώς και είναι. Εντάξει. Αυτό λένε τα αποτελέσματα. Βέβαια είχαν πιο εύκολους αντιπάλους. Έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή γκολ σαν το πρώτο του Παναθηναϊκού που ισοφαρίζει ποιος, ο Χατζηγιοβανής. Ο Χατζηγιοβανής με το ψαράκι την κεφαλιά. Θυμίζει Αλέκο Αλεξιάδη του Άρη, δεκαετία του 60-70. Ο Χατζηγιοβανής. Θυμίζει Αλέκο Αλεξιάδη. Όταν βάζει τέτοιο σεντερφορίσιο γκολ σου ο εξτρέμ. Είναι μεγάλη ευλογία, φίλε. Ο Χατζηγιοβανής, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 6 τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού, είτε το βάζει είτε δίνει ασίστ. Είναι μεγάλη υπόθεση για αυτό το παλικαράκι, έτσι. Είναι μέσα σε όλα τα γκολ. Αυτούς τους δύο και τους τρεις θα τους τσακώσουν οι ομάδες και θα σωθούν τα παιδιά και θα πάνε σε καμιά μεγάλη ομάδα της προκοπής στο εξωτερικό. Δύο γκολ, τρεις ασίστ και ένα πέναλτι. Εάν αυτοί στα 20-21 δεν γίνουν Ουάρντες, δηλαδή δεν είναι σερσερίδες, αυτοί θα παίξουν στο εξωτερικό. Ο Άρντα, τώρα μια που είπε, ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνη στο καζίνο. Εκεί βγήκε, μίλησε, είπε ο Πάοκ, εντάξει, πάνω απ' όλα. Αυτά τον κάνουν Καραγκιοζάκο. Ναι. Τι δουλειά ήταν, έχει να πάει στο καζίνο τώρα να μιλήσει και να με κάνει. Να σου πω και ένα άλλο τεσού. Ναι. Έγινε κλήρωση στο ημίχρονο και την έκανε ο Τζιαπαύλο, δικό μα. Ποιο κλήρωση λε. Τον εαυτό του. Όχι. Ποιον. Τον αδερφό του Σαββίδη. Το χέρι του μπήκε μέσα και έβγαλε. Γιατί ο αδερφός Σαββίδη μαζί με την οικογένεια έρχονται τακτικά να βλέπουν. Εγώ τον έχω δει κι άλλες φορές. Στο καζίνο. Στο καζίνο. Ναι, ναι. Και τραβάει και βγάζει Σαββίδης. Ναι. Και γιούχαρε όλο το καζίνο. Έμαθα και τελικά ο Σαββίδης, ο αδερφός Σαββίδη, έδωσε την μπάλα σε ένα πιτσιρίκι. Μπράβο. Μπράβο του. Μπράβο. Αυτό ήταν το χθεσινό ντεσού, έτσι, γιατί την άδαμε αρκετά. Πιο επικοινωνιακό από τον Γιώργο. Ναι, έδωσε την μπάλα. Καλό είναι και ο Γιώργος. Πανηγύρισε σαν τρελό. Ανέβηκε στα κάγκελα, έκανε διάφορα. Πήγε από δυτήρια, το χάρηκε γι' αυτό. Μπράβο. Πριν έδωσε. Δεν έχουν ανάγκη. Για πριν στον Πάο Κάστο τα παίρνουν, έχουν πληρωθεί ήδη το μήνα που βγήκε. Έχουν πληρωθεί ήδη. Άστο. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, να τελειώσουμε και με τα άλλα παιχνίδια. Ναι. Είχαμε τον Παναθηναϊκό 2-1 τον ΠΑΣ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ακόμα να συμπληρώσει από τον Παναθηναϊκό, ο οποίο είναι ομάδα για να μιλήσει ποδοσφαιρικά. Δείχνει πράγματα, βγάζει πράγματα. Είναι και ο Δόνης που παίζει πολύ καλά και αυτό στη μεσαία γραμμή. Τον αμέλησες, βοηθάει από πίσω πολύ. Είναι ο Κάτσε ρεζέρβα και ο άλλος ο χαζός που είχατε, τον χαζός ποδοσφαιρικά. Ο Τσανδάρης. Ο Τσανδάρης έχει προσφέρει. Ο Άμυαλος που έπαιζε κρυφτό κάτω από την πλωτή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει Τσανδάρη Κάτσε αναπληρωματικούς του Κουρμπέλ και του Δόνη. Και εσένα τα χάφσου δεν στρίβουνε, φίλε. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος... Τα χάφσου δεν στρίβουνε. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος κάνει ηγετικές εμφανίσεις. Ο Χατζηγιοβάνης βάζει τον γκολ. Ναι, το πρώτο Χατζηγιοβάνης. Ο Χατζηγιοβάνης βάζει γκολ που ο Λιμιός δεν βάλει ποτέ του. Με κεφαλιά ψηρά, ψαράκι σε μικρή περιοχή. Έτσι. Ο Πας Γιάννε να τρώει γκολ είναι στα 15 μέτρα η γραμμή πίσω από την μπάλα και κατορθώνει ο Πας Γιάννε και τρώει γκολ. Ναι. Βέβαια εδώ ο Δόνης στη σέντρα του Κουλιμπαλή έχει βγάλει 5 παίκτες στο φόρτωμα. Ακριβώς. Πατάνε περιοχή όλα τα χάπια. 5 παίκτες στο φόρτωμα. Η πιο σωστή επισήμαση ήταν αυτή. 5 παίχτες, όλα τα πιτσιρίκια τρέχουν διαολεμένα και πατάνε περιοχή. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες, το έβαλε ο Μακέδα, που θεωρητικά είναι και το όνομα τέλος πάντων που πήρανε, για να τους γλιτώσει και να τους βγάλει πολλά γκολ.
Μπράβο στον Παναθηναϊκό, ποδοσφαιρικά το ξαναλέω. Είναι... Ο Μακέτα δηλαδή θα τον ήθελε στο χασέ του Χασάν να πούμε. Α, ο Ολυμπιακό. Ναι. Όχι για τον Πρίγιοβιτ δεν μιλάω. Ναι. Ο οποίο για την ομάδα δευτέρου ρόλου δεν κάνει ο Πρίγιοβιτ. Δεν κάνει, ναι, γιατί χθε έχει δεύτερο ρόλο και ταλαιπωρήθηκε τζάμπα του Πρίγιοβιτ. Ο Φουκαρά στο μεγάλο χώρο δεν μπορεί. Ταλαιπωρήθηκε χθε. Ταλαιπωρήθηκε. Είχε ρόλο χαμάλι ουσιαστικά. Ναι. Καμιά κεφαλιά, κανένα συνάμυνα να βοηθήσει. Τίποτα, κρατούσε βέβαια πίσω τα μπόσικα. Εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε τέτοιο πρόβλημα στα στημένα, ναι, νομίζω θα τον ότι θα τον έβγαζε. Εγώ είπα κάποια στιγμή τον Πρίγιοβιτς. Νομίζω. Ναι, λογικά, η λογική εξήγηση είναι δικιά σου. Γιατί και εγώ το είπα κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τα μπόσικα. Ω, πάλι κοιτάς τον κόλο σου πάλι. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Ποια ομάδα στην Ελλάδα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο? Εγώ ψηφίζω Παναθηναϊκό. Εγώ ψηφίζω ΑΕΚ. ΑΕΚ ψηφίζεις. Ναι. Πάμε και στην ΑΕΚ για να κλείσουμε. Όφι ΑΕΚ 0-3. Ναι. Όλα κρίθηκαν σε εκείνη τη φάση για μένα. Έτσι, αποβολή, γεια σας, 0-2. Ο Απόλλωνας Όφι. Και στο στήσιμο του Παπαδόπουλου που ήταν λάθος. Ο Απόλλωνας Όφι και η Λαμία. Καλό θα είναι να φύγουν από το ποδόσφαιρο, να πάνε να παίξουν σε άλλες κατηγορίες. Γιατί την οπτική μας, τις Κυριακές. Χαλάνε. Μας, χαλάνε τις Κυριακές. Ο Όφι έχει όμως κάτι το οποίο δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Τι έχει? Γεμάτο γήπεδο. Έλα, ρε, το γήπεδο. Έχει γεμάτο γήπεδο, Κωνσταντίνε. Αυτό δεν θέλουμε. Μπορεί, τα γάρια του κριτικού. Έχει 6-7.000 σε κάθε μάτς. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ούτε Απόλλωνος Μήμης, ούτε Λαμία με 500 εισιτήρια. Κρήτη να βγάζει φλόρους ποδοσφαιριστές. Μα δεν έχουν κριτικού. Ένα, τον Μπολάκι έχουν που έκανε το τάκλι αυτό. Αυτό το βόδιο Μπολάκι είναι του Μπολάκι να πούμε τίποτα έχει τον Μπολάκι. Ξέρω, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτή ήταν η αγωνιστική. Είχαμε και το 1-0 τη Λάρισα με τον Πανετολικό, το οποίο δεν το είδα. Ναι. Να είμαι δίκαιο. Στα βλαχαδεράκι κάτω από δύο κουβέντε. Πέσω γρήγορα για να κλείσω. Άμα θέλετε να πάρετε την ομάδα από τον Κούγια, φέρτε πρόταση. Ναι. Μη μόνο στα λόγια και στον πρόλογο. Εκτός αν θέλετε χαρτζηλίκι που ο Κούγια δεν δίνει. Ναι, δεν δίνει χαρτζηλίκι. Έτσι. Ακούστε εκεί οι οργανωμένοι τη Λάρισα. Χαρτζηλίκι δεν δίνει ο Κούγια σε κανένα οργανωμένο. Και καλά κάνει. Έδωσε κάτι χαρτζηλίκι εκεί σε κάτι που κουβαλούσαν τα φορεία. Ναι. Έγινε ρεζίλι παγκοσμίω. Πέφτα κάτω τα φορεία. Ναι. Με εκεί τα ταγάρια που κουβαλούσαν το φορείο. Οπότε ο Κούγια δεν ταΐζει συνδεσμίτες. Εάν έχετε πρόταση εκεί από τη Λάρισα κάποιον, βρείτε να πάρει την ομάδα. Αλλιώς τα καραγκιοζλίκια τέλος. Ο Κούγια θα σώνει εύκολα. Θα του σώσει και φέτος, ναι. Πριν τον Κούγια 20 χρόνια ήσασταν μεταξύ Γάμα και Β' Εθνικής. Ναι. Ο okay, K-Boys. Σωστός. Λοιπόν, η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix, φίλες και φίλοι. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wit Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε κορυφαίες σειρές. Αλλά και Οκτώβρης έχει να δώσει πρωτάθλημα, έχει να δώσει Champions League και πολλές κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino, φίλες και φίλοι. Πολύ πράγμα γενικότερα. Να πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Κάθε μέρα μετρητά, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από 500 ευρώ. Παρασκευή, Σάββατος 5.000 μετρητά και Κυριακή ως 4.000 σε συνολικά 8 κληρώσεις. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λέει ο Δήμος, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει. Είναι μια παροιμία που κάθεται κουτί. Στην Ελλάδα καμιά 40. Πολλά χρόνια, ναι. Ναι. Πολλά χρόνια ο ψεύτης και ο κλέφτης. Ποιος τις έχει βγάλει? Δυστυχώς ισχύει αυτό που λες. Τα αποφθέγματα του. Στην Ελλάδα νομίζω για πάντα, απλά καμιά φορά ξεχνιόνται. Για πάντα, ναι, για πάντα, ναι. Χαίρονται φίλοι στην Ελλάδα. Αφήστε το παραμύθι να πούμε. Ο Νικόλας λέει τα τελευταία χρόνια και θα ανοίξουμε γραμμές. Ανοίξουμε το κέντρο, έτσι Κωνσταντίνε. Ναι. Να πει ο κόσμος τα εσωψυχά του. Να πω ότι τώρα το τουρκοραδιόφωνο δεν τα αφήσανε. Πες τα λίγο Κωστή μου, πες αγόρι μου, το Γαβρόπολης μας λένε. Τι έγινε τελικά? Το Γαβρόπολης δεν το αφήσανε. Ζητούσαν λεφτά. Κακώς δεν έδωσε ο Ανδρώνης να πάρει από τους χορηγούς. 20.000 να δώσει. Έπρεπε νωρίτερα να το κάνει για να βρει χορηγούς πρώτα. Να πάρει χορηγούς στο διαφημιστικό του τμήμα. Να στείλει και του Ζαΐρα. Γίνει το μακελιό. Τα άλλα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, τα Πασοκικά και του Άρη, τα αφήσανε. Κανονικά. Του Άρη. Τελικά, ποιος είναι ο Γαβρόπουλος για να μάθουμε, ρε παιδί μου, και εμείς να ξέρουμε που δουλεύουμε τέλος πάντων. Κωνσταντίνε μου, είμαστε Γαβρόπουλος ή όχι. Αν βγάλουμε τον Καράπαπα και να μας εξηγήσει, ναι, μήπως μας βρίσκουν πάλι. Θα φάσει ξεφωνητό κανένα χρόνο. Πάλι άσο, δεν είναι. Είναι κακή ιδέα. Τι κακή ιδέα. Ναι. Κακή ιδέα. Από ό,τι ξέρω, έχουν εμπορική σχέση ο Ολυμπιακός με τα άλλα ραδιόφωνα. Ναι. Το έχει πει και ο κύριος Καράπαπας εδώ σε εμάς και τα λοιπά και νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε, αλλά ναι, είδες κάποιοι θέλουν να κολλήσουν μια ρετσινιά και καλά και δεν κάποιοι που δεν νιώθουν και τρώνε αμάση την τροφή. Απλά φάγαμε πόρτα στο Καραϊσκάκι. Μόνο εμείς. Ναι. Μόνο εμείς. Το Γαβρόπολης. Το τουρκοραδιόφωνο. Το τουρκοραδιόφωνο. Ακριβώς. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια στο Καραϊσκάκι έπαιζα μπάλα και δεν έπαιρνα ούτε βαθμό, Κωνσταντίνε. Ήρθε η ώρα να μην παίξω και να πάρω τρία. Δεν είναι απάντηση αυτή. Δεν είναι. Στο βωμό του ποδοσφαίρου, εμείς που θέλουμε να δούμε μπάλα, εγώ εμένα πάω, με απογοήτευσε χθες. Στο βωμό του οπαδού όμως, ο οπαδός θες ήταν ταυρωμένος. Ο οπαδός μπορεί να είναι χαζοχαρούμενος και να χαίρεται. Ναι. Εγώ σαν πελάτης του ποδοσφαίρου, αυτό που είδα από τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο δεν μ' άρεσε, με απογοήτευσε κιόλας. Ένα μήνυμα τελευταίο για να πάμε στις γραμμές. Τα 390, ένα μήνυματάκι το οποίο είναι ποδοσφαιρικό. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Όταν έχει Ζαμπάου Άρντα με ρεζέρβες Λιμιό και Ελκαντορή, πού παίζει ο Ματέο και τέλος έχει Λάμπρου δανεικό.
10 Ματέου θέλει ο Λάμπρου, λέει ένας φίλος. Επίσης, να πω, Λάμπρου, έτσι. Επίσης θέλω να ρωτήσω τους παοξίδες αν θυμούνται χειρότερη εμφάνιση στο Καραϊσκάκι από αυτήν, πότε την έχουν κάνει. Εγώ νομίζω, εγώ όσο ζω δεν θυμάμαι χειρότερη εμφάνιση. Χειρότερη εμφάνιση. Όχι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ. Ένα 5-1 που σε κάναν κάτι πάση. Α, με Τζοβάνι και Ριβάλτο που χάθηκε η μπάλα. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Να μου τότε... πούνε, ρε παιδάκι μου, χειρότερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο λεκανοπέδιο, πότε θυμούνται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λοιπόν, έχουμε Ολυμπιακό θα τιμωρηθεί για δεν τα καπνογόνα. Όχι, μας νοιάζει όλους γιατί είχαμε και διακοπή παιχνιδιού. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που λέει και τιμωρία έδρας. Θα το αναφέρουμε για να ξέρουμε αυτά τι γίνεται. Αυτά είναι του πισινού. Τώρα με 10 και 20 χιλιάρικα και 30 χιλιάρικα. Όχι, όχι, γι' αυτό το στέκουμε. Ότι πάει για τιμωρία έδρας. Δεν με ενδιαφέρει. Και να πούμε μια που είπε πότε ο Πάουκ έπαιξε χειρότερο για να πάμε γραμμέ. Πότε. Ότι πρώτο αυτογκολ του Ολυμπιακού με τον Πάουκ μετά από 37 χρόνια. Ποιο ήταν. Το 81 ο Βαβακούλας. Σε ποιο μάτς, το 3-0. Ναι, 3-0. Ήμουνα στο μάτς. 13 Δεκεμβρίου είχε βάλει τότε αυτό το γκολ το 81 με Βαβακούλα. Ήμουνα στο μάτς. Τρίμπαλο είχε φάει τότε. Χειμώνας ήταν. Χειμώνας. Δεκέμβριο. Το θυμάμαι. Πάμε γραμμές γεμάτο κέντρο, καλημέρες. Πάμε αυτή που είναι τώρα μέχρι τις και μισή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούμε. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα φίλε, πάμε εσύ. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Άμα αρχίσουμε έτσι δεν προλάβω. Άσχη, καλημέρα. Μια ερώτηση για τον Κωστή λίγο έχω. Ναι. Γιατί προσπαθώ να... και βλέπω μια υποβάθμιση της νίκης του ΠΑΟΚ. Του Ναντίον, εγώ δεν το βλέπω. Κωστή, μια σ' ακούω, φίλε, εγώ αυτό που είδα, ναι, ότι δεν με ικανοποίησε, με απεγοήτευσε, ναι. Μ' ακούς, στο 0-2 του Πρίκοβιτς και έχετε το Καραϊσκάκι και έχουμε γιούχες και έχουμε πεστήματα κτλ. Ποιο Πρίκοβιτς λέει. Το τέτα τέτ, στο 0-2, στο 0-2. Πέμπτη αγωνιστική που με κόβει, Mars offside, πέμπτη αγωνιστική. Και έχετε το Καραϊσκάκης. Αυτό έχεις να απαντήσεις, φίλε, καλημέρα. Αυτό θέλω να απαντήσω. Αυτό σε απαντάω εγώ. Καίγεται. Όχι. Δεν καίγεται λες. Μα το κάψαμε τα μόνοι τους. Όχι. Όχι λες. Δεν καίγεται το Καραϊσκάκη. Εγώ χθες είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έπαιξε σφιχτά πίσω με αντεπιθέσεις. Ποια αντεπίθεση έβγαλε. Καμία, μόνο αυτήν. Ποια αντεπίθεση έβγαλε. Μόνο αυτή είναι και άλλη μία στο 93. Στο 93 βγήκατε τρεις με έναν και δεν βάλατε γκολ. Και ο Κάνιας δεν σπάει σωστά. Έσπασε λάθος ο Μπρίγκος. Τι να σπάσει ο Κάνιας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος ο φίλος. Μ' αρέσει να επιχειρηματολογείτε. Ναι, γιατί στη φάση του Πρίγκος βγαίνει μόνος. Αυτό το δεν βγήκε ο Πάκου με αντεπιθέσεις. Δεν θυμάμαι καμία εγώ. Να σου πω κάτι. Εάν ήταν 0-0 το μάτς και έμενε, το μάτς έλεγε 0-0, ναι, θα σε κόμασαν όλες οι φάσεις του Πρίγκοβιτς. Ναι, όχι. Και ο Πρίγκοβιτς είναι μόνος του, είναι αριστερά. Εντάξει, αριστερά. Εντάξει. Και βγαίνει μόνος του, εντελώς. Μόνος δεν του ξέρουμε με, τι θα κάνει. Με ανάποδο πόδι εκεί, μόνος του, άστο το έργο. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Πες στο Φωλακρό, δεν μοιάζει, λέει, με το Σταυρίδη, λέει ο Λουτσέσκου. Ίδιος ο Τσαγανέας είναι με το σκουφάκι. Ποιος Τσαγανέας, ρε. Ο Σταυρίδης το. Κορόιδο Γκαμπρέ. Αν πατήσει Κορόιδο Γκαμπρέ, είναι ένας Σταυρίδης, ίδιος με τον Λουτσέσκου. Πάμε. Καλημέρες. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες επισημάσεις πρωί-πρωί. Καλώς τον τρίτο της βαθμολογίας. Ο MVP της Μαρμίτας χθες το βράδυ. Καλώς. Ο παδός του Πασόκ και της ΑΕΚ. Δυνατός. Ναι. Ελάτε τρίτε. Καλημέρα τρίτε της βαθμολογίας. Η χειρότερη εμφάνιση έδρα του ΠΑΟΚ στην Αθήνα είναι το 6-2 που σε γλίτωσε ο Βοσκαρίδης. Επακάν. Α. Χρονιά. Με τον Μπάγεβιτς η ΑΕΚ, ναι. Το 2001. Όχι με το Σάντος, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Σάντος είχα. Σάντος. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμη Άρη και Παναθηναϊκό γιατί χωρίς να θέλω να δείξω τις άλλες ομάδες και να με συγχωρήσω για την έκφραση, μέχρι τώρα έχουν παίξει με τα λιμά. Ισχύει αυτό, ναι, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι λιμό. Ακόμη. Δεν μπορώ να τους κρίνω ακόμη. Ναι. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Οκ, okay, δεκτό. Όσον αφορά τον ΠΑΟ, η απορία μου είναι η εξής. Για πόσο καιρό ακόμα η θεά τύχη θα καλύπτει τις τεράστιες αδυναμίες του ΠΑΟ. Τέλος, τελειώσαμε. Όσο εδώ ήταν, πλέον σταματάω. Έχω μαξιλαράκι. Έχω διακοπή και επιστρέφει ο περσινός ΠΑΟΚ. Ό,τι ήταν να χάσω, περίεργο, δεν το έχασα. Δεν μπορεί να επιστρέψει ο περσινός ΠΑΟΚ γιατί τα δύο δεκάρια που έχεις για αμυντικούς δεξιά και αριστερά είναι χάλια βιολογικά. Και ο Βιερίνια και ο Μάτσο. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω, κάτσε λίγο ρε Καστοριανέ, αυτό σου λέω. Παίρνω το μαξιλαράκι που δεν είχα κανένα με Απόλλωνος Μήνης, ξεκουράζομαι δύο εβδομάδες που έχουμε διακοπή και επιστρέφω. Έχουμε διακοπή. Δύο Κυριακές. Ναι, ναι, έχουμε διακοπές. Δύο Κυριακές. Έχω δύο εβδομάδες, 10 μέρες, είναι δύο αγωνιστικές. Ναι. Και επιστρέφω όπως ήμουνα, γιατί ήμουν ασκασμένος εγώ το καλοκαίρι, έπαιξα Champions League. Εσύ τώρα παίζεις. Να ξέρεις. Εγώ παίζω αύριο και κάτσε πάρε μπύρα και πίτσα για να δεις εδώ. Τι να πάρω να δω, το 0-3 της Μπενφίκα να δω, τι να δω ρε φίλε. Εγώ είπα να την τιμωρήσω για το κακό που σου έκανε, αλλά
σε μπριζώνει άσχημα τώρα. Γιατί αυτό τώρα, θέλω, να σε μπριζώσω θέλω. Εσείς που κατηγορείτε την ΑΕΚ ότι παίζει με εξτρέμ δεκάρια, θα πρέπει να αναλογιστείτε και να κάνετε μια αυτοκριτική, γιατί εσείς παίζετε με δύο πακ δεκάρια. Εντάξει, τα υπόλοιπα αύριο. Ναι, αλλά έχω και άλλα δεκάρια όμως, αυτό είναι το θέμα. Έχω και τα κανονικά, το πείσε μα. Έχω τη γραβάτα, κάθε μήνα τώρα έχει το δικαίωμα. Τι δικαίωμα, σε κέρδισα, ρε, σβηστά και πήγα έβγαλα διπλό σου Καραϊσκάκη χωρίς να παίξω. Όσο εσύ ατύχει τα δοκάρια και ο θερματοφύλακά σου βρίσκονται έτσι όπως βρίσκονται, έχει τύχει. Κάρμα φίλε, πέρσι μου το κλέψατε εσύ μαζί με τον συνεργό σου. Μαζί με τον Ολυμπιακό πέρσι μου το κλέψατε, κάνατε κάσατε παπέλ κάνατε. Την τέλεια ληστεία κάνατε πέρσι. Συνεργαστήκατε μια χαρά με τον Ολυμπιακό. Και σήμερα κλαίει η φυλάδα σου! Κάρμα, κλαίει η φυλάδα σου σήμερα! Δεν μπορούσε, λέει ο Ολυμπιακός, λέει κέρδισε ο ΠΑΟ! Φύγε ρε Μαρμίτα! Φύγε! Φύγε, επόμενος, καλημέρα, με έπνιξες! Σήμερα στο Λαϊκό Δικαστήριο θα έχει πολλά λαϊκά δικαστήρια. Ωραίος ο Καστοριανός όμως, έτσι. Και μια παράκληση στο Χατζινάκο. Να κάνει σεξ στο δεύτερο όλοφο. Να ρεμίσουμε όλοι. Την αστυνομία μας φέρνει συνέχεια. Έλα, φίλε, ναι. Ασούμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς. Λοιπόν, καταρχάς, για πρώτη φορά ήμασταν και λίγο τυχεροί, δεν πειράζει. Τι λίγο τυχεροί, ρε. Πολλοί ήμασταν, αλλά δεν. Βασικά, πολύ τυχεροί, όπως εσείς δεν θα πω εσύ τη λέξη που χρησιμοποιείς ο Κώστας. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, αλλά κοίτα. Εάν ο Ολυμπιακός είχε. Ήτανε και αυτοί ανήκανε όμως, έτσι. Φορ. Και τα παστέλωνε, είχε εξτρέμ που τα παστέλωναν, θα κέρδιζαν. Δηλαδή το είσαι, το ότι είσαι κακός εσύ. Ειδικά, είναι κακός στις εκτελέσεις και αυτό. Συνδυασμός είναι και των δύο. Ναι. Και δεν έχουν αυτοί κάποιον να ματώνει και εγώ μου την κάνω. Και να σου πω και το άλλο. Εσύ είχες δυο center back πολύ καλά και αυτοί έχουν δυο center back. Δηλαδή για παίζουν. Όλοι παίζουν μπάλα. Και ο τερματοφύλακας παίζει μπάλα. Εσύ είχες καλό τερματοφύλακα. Αυτός δεν είχε. Δύο παιχνίδι για πρώτη φορά ήμασταν ελεηνοί. Ναι, ήμασταν κακοί. Ήμασταν δηλαδή. Σε κάθε φάση έλεγα τώρα θα το φάμε. Ο Χασάν και ο Μεριά κάνανε πάρτι. Ευτυχώς ήταν Χασάν και Μεριά όμως. Έτσι ο ένας από την Αίγυπτο του κάνω σαν την Ινησία. Αυτούς έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, για να φεύγω να μην κρατάω τη γραμμή, έχω να πω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι επειδή κάτι λένε για τέσσερις φάσεις και μόνο και ένα γκολ, έχω να τους πω ότι πέρσι χωρίς καμία φάση κερδίσαν με 3-0. Έτσι. Τα είπαμε βέβαια. Εδώ πέρα μέσα. Ούτε καν κατέβηκαν και κέρδισαν 3-0. Ακριβώς. Και στο προηγούμενο παιχνίδι μέσα στη Νέα Σμύρνη είναι φαντασμαγωρική εικόνα 100%. Του Ολυμπιακού. 100%. Πρέπει 100%. Να χάσει το παιχνίδι εκεί. Παίρνει τζάμπα δηλαδή, τρεις βαθμούς και τους χάνει τώρα. Τους χάνει τζάμπα τώρα και παίρνει τζάμπα τρεις. Δηλαδή απεκαταστάθη κατά κάποιο τρόπο η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. 100%. Σωστός. Ολόσωστος ο Κωνσταντίνος. Πάμε καλημέρα, ναι. Και με την Τρίπολη σε 93 και τα ψέματα, ρε. Τα ψέματα κανονικά. Καλό μήνα. Καλώς τον, καλό μήνα, ωραίος θα είναι κι αυτός. Τι κάνουμε, Μπάμπη Σαριανός. Έλα ρε Μπάμπη, και για σένα καλώς. Ναι, μου άρεσε πολύ η ομάδα του Άρη, υπομονή είχαμε. Όταν η ομάδα κερδίζει στο 90 και 93, πάνε να πει ότι έχει υπομονή και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγες Μπάμπη γήπεδο. Πήγα, ναι, πήγα. Είχε υπομονή και η κερκίδα, έτσι. Και η κερκίδα υπομονή, ναι. Και όλα πολύ καλά πήγανε. Ναι. Και θα πάνε πιστεύω. Τώρα όσον αφορά για το συμπολίτη. Ρε παιδιά, με την τύχη δεν παίρνουν ποταχτήματα. Ναι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο είναι ναι, άσχετο φέτος ο ΠΑΟΚ. Θα σου πει αυτό. Φίλε Αργιανέ, θα διορθωθώ, θα σου πει. Φίλε Αργιανέ, ο ΠΑΟΚ παίζει με το 30% αυτή τη στιγμή και να σου πω και κάτι άλλο, ναι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω στην ικανότητα. Η τύχη πάει με ναι. Τους δυνατούς. Ναι, αυτό το έχω ακούσει και εγώ, αλλά κοίταξε να δεις. Εμείς ελέγχουμε την τύχη μας. Γιατί δεν καθόμαστε σε μια καρέκλα. Το κακό ποιο είναι για τον ΠΑΟΚ, ότι φέτος είναι και ο Άρης το πρωτάθλημα και εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέρασε από τον Άρη ο ΠΑΟΚ. Αυτό έδειξε και στο κύπελλο. Ας φέρω και μια ισοπαλία με σένα, δεν πειράζει. Ισοπαλία τον βολεύει τον ΠΑΟΚ. Δεν με χαλάει, φίλε. Η ήττα δεν τον βολεύει. Δεν με χαλάει να πάρω ένα χινάρι. Άσχημα είναι. Δεν ξέρω και. Εγώ τα πάντως μου άρεσε η ομάδα μου και αυτό με ικανοποιεί και από εκεί και πέρα καλό πρωτάθλημα. Να σε δούμε και στα δύσκολα Μπαμπίνο και εμένα μου αρέσει ο Άρης. Θα με δείτε, χθες ήταν δύσκολο. Ήταν το πρώτο καλό τεστ. Κοίτα, χθες του λείπε ο ένας του παιχταράς ο εξτρέμ. Ο Μπρούνο, ο Γκάμα. Θα λείψει και με τον Πανιόνιο. Το δεκάρι του δεν έπαιξε από την αρχή γιατί είναι ανέτοιμος. Είναι. Το εξάρτητο σκύλο δεν έπαιξε από την αρχή γιατί είναι ανέτοιμος. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει 2-9 λεπτά. Το εθαρρυντικό είναι ότι έχουμε πάγκο αυτή τη χρονιά. Έχεις. Ο Άρης έχει πάγκο. Έχεις και πάγκο, είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης δεν είναι ότι έπαιξε μια καλή ομάδα, έχει και ρεζέρβες από πίσω. Αυτό είναι σημαντικό, παιδιά, βέβαια. Τις οποίες δεν έχει καλή ΑΕΚ. Εκπομπή, να μην ναι. Κρατάω, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Μπάμπη. Τις οποίες δεν έχει ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ άλλαξε το δίδυμο των στόπερ. Τσώσε Τσιγκρίσκι. Ναι, και έκλεισε την τρύπα εκεί οπωσδήποτε και δεν άφησε. Η κακή τριάδα στα στόπερ του Όφη,
που πάνε τρεις παίκτες στην ευθεία και δεν κλείνει κανένας στο αριστερό πόδι του Μπακασέτα με εντολή. Η απουσία του Λιβάγια δεν φάνηκε καθόλου. Καθόλου. Αλλά βρήκε και έκανε, Κωνσταντίν. Νομίζω ότι ο Όφη, όπως το είπες και εσύ, είναι ένας από τους τρεις που θα παλέψει για αποβιβασμό. Βρήκε και έκανε. Ποντάρει μόνο στον κόσμο. Είναι σαν τους κριτικούς. Ναι. Μούφας. Ναι. Φωνάζουν, κάνουν. Δεν τους πας τους κριτικούς. Με τίποτα. Έχεις πάει καθόλου Κρήτη? Ούτε θα πάω. Μην πας. Εκεί η συνέδρα τους είναι δυνατή όμως, να ξέρεις. Τι είναι? Είναι δυνατή η συνέδρα τους. Συνέδρα τους που είναι δυνατή. Άκουσε. Με το όπλο. Βρε, είναι δυνατή. Άσε, ρε, τώρα, με πάμε το όπλο. Καλημέρες. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Έλα. Με το όπλο κι εγώ δυνατός είμαι. Καλημέρα. Καλώς τον. Και το σκύλο να με φυλάει. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, το σκύλο που δαγκώνει και το όπλο και ξέρεις τι θέλας είμαι κι εγώ. Θηρίων είμαι. Wow. Έλα, φίλε, έλα, γόρμη. Και την αστυνομία να μην ελέγχει κάτω στην Κρήτη την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Νέοι κανόνες και νόμοι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Είσαι πρωτοπόρος? Όχι, είμαι δεύτερος. Είσαι αδιανός, δηλαδή. Όχι. Γιατί, ρε, φίλε, ο Άρης είναι δεύτερος μόνο. Ο Ατρόμητος, σωστά, σωστά, ο Ατρόμητος. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Καλά που δεν το έχετε με λεφτά το τηλέφωνο, θα το τρώγαμε το μεροκάματο. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Τζάμπα είναι, εσύ, ούτε 10 λεπτά τίποτα. Ρε φίλε, με τον Κουλούρη είσαι δεύτερος, είναι ασύλληπτο. Τάσος από Σέρες και Ολυμπιακός. Αυτό για τον Κώστα. Άρα είσαι πέμπτος. Ναι, γιατί αδερφέ είμαι πέμπτος. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο Ατρόμητος, τρίτη ΑΕΚ, τέταρτος ο Άρης, πέμπτος εσύ. Ναι. Έτσι είναι η βαθμολογία. Μπες Super League και δες το. Βγαίνεις Ευρώπη. Βγαίνεις Ευρώπη οριακά. Α, εντάξει. Ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα το τελειώσαμε στην πέμπτη αγωνιστική. Όχι, δες. Απλά λέω για τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Τώρα μιλάμε. Δεν μιλήσαμε σε 2-3 μήνες. Κοίταξε, αυτά αλλάζουν. Σαφώς, λοιπόν, σαφώς. Τώρα μιλάμε έτσι, σε 2 εβδομάδες πάτε. Τι να αλλάξουν, άμα πάρει καμιά φόρμα ο ΠΑΟΚ. Φίλε, άμα δεν πάρει center for και άλλο stopper, δεν αλλάζει τίποτα για σένα πάντως, να ξέρεις. Και center for έχω και stopper, έχω όμως θα παίξουν αργότερα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ποιοι είναι? Ο Μεριά. Έχω Σισε. Όχι, τον μπασκετμπολίστα, τον περσινό. Ποιο λέει? Το Σισε. Πέρσι που μας τον βγάλανε ότι είναι ο Μπεκεμπάουρ το Σισε μας. Κοίτα, από αυτούς είναι καλύτερος. Αυτό πήγα να πω, από αυτούς τους δύο είναι καλύτερος, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Μακός δεν παίζει, σωστό. Οριακά μπορεί να είναι, έχεις δίκιο. Τώρα για center for θέλει να δούμε και τον άλλον που έχει μείνει, τον Αράου κάπως έτσι, ούτε το θυμάμαι. Ποιόνα ρε, δεν έχεις άλλο, αυτή είναι η center for σου. Έχει κόμμα έναν, έχει κόμμα έναν. Ο τρίτος center for είναι ο Έλληνας που έβαλε προχθές γκολ, ο Μάνος. Ο Μάνος χθες, ένα γκολ θα το έκανε. Ο Μάνος είναι ο τρίτος center for. Φίλε, το ξαναλέω, τώρα μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Έκανες έγκλημα που έδιωξες Ανσαριφάρ. Ένα θα το έβαζε χθες, να το ξέρεις. Βρε ο Μάνος, ένα γκολ θα έξωνε στην παρτίδα, πλάκα κάτι. 100%. Ποιος χάσει Σάντορ. 100%. Δεν το έχουν τα παιδιά, εντάξει. Δεν έχουν επαφή και για τον Κεραίρο, όταν τον πήραν το ξέρανε. Ήταν ένας παίκτης που είχε βάλει 2-3 γκολ, 2 γκολ τη σεζόν βάζει ο Κεραίρο για επιθετικό. Φταίμε εμείς, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, τα δείγματα είναι θετικά για την δικιά μου την ομάδα, εγώ έτσι πιστεύω. Αν θες να το δεις σφαιρικά ότι είσαι μια καινούργια ομάδα και παίζεις θελητικό ποδόσφαιρο, είναι θετικά, ναι, τα δείγματα, αλλά πρωτάθλημα μην ζητάς με αυτούς. Δεν το ξέρεις αυτό, φίλε, αλλάζουμε, είπαμε, είμαστε στην αρχή, δεν είναι μαραθώνες το πρωτάθλημα, δεν είναι κατοστάρι, είμαστε στα πρώτα μέτρα. Εντάξει, ακόμα. Σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο, έτσι, τι είναι νωρίς. Θα βγουν οι παίκτες, θα παίξουν Ευρώπη, θα παίξουν κύπελα, θα υπάρχει κούραση, θα δούμε ποιος έχει πάγκο, ποιος δεν έχει πάγκο. Με τους ξένους είσαι λίγο σφιχτός. Ναι, είσαι λίγο σφιχτός. Ξέρεις, το Καραϊσκάκι φώναζε για Έλληνα διαιτητή. Α, ου, ου, ή, α. Όχι, όχι, αυτό όχι, δεν φώναζε ενώ δεν φώναζε. Δηλαδή έδειχνε ότι ήθελε μια βοήθεια, ήθελε ένα κλικ. Ένα κλικ. Πήρε το βοηθό του ένα offside, γινόταν εκεί 0-2, θα έσκαγε το Καραϊσκάκι. Άστρα, δεν τον πρίγκο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια όταν κάνει το 0-2, λέγε. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ανάγκη για τη θεία. Δεν ήθελε να πει μπάλα. Και πέναλτι να έπαιρνε, πάλι δεν θα έπαιρνε μπάλα. Λες, εγώ αυτό πιστεύω. Παίζει και αυτό το σενάριο. Παίζει με την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα. Αυτό πήγα να πω, εάν κερδίσει την ΑΕΚ. Πάμε καλά. Έρχεται εάν δεν κερδίσουμε την ΑΕΚ, έχουμε θέμα. Έρχεται χ, κερδίζω από όλους μήνες. Ο Πάο που ήταν στο -2 θα βρεθεί στο -4 ξαφνικά. Δεν σε περιμένω τον Πολυτέχνη. Θα πάει στον Άρη, θα πάει πάλι -3. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Ναι, εντάξει, να σε καλά, φίλε. Ωραίος ήταν ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, μια ερώτηση για τον Κώστα. Ναι. Με τους Σεραίους έτσι λίγο δεν τα πας καλά, ε. Γιατί... Με ποιον τα πάει, πες για να τελειώνουμε. Όχι, οι Σεραίοι. Είναι εργατικοί. Με τους Καβαλιώτες. Όχι, με τους Καβαλιώτες θα πάω πολύ καλά. Οι Σεραίοι είναι πολύ εργατικοί. Μια γυφτιά την έχετε, μια τσι. Ναι, είναι όμως εργατικός λαός. Ναι. Σε γυφτιά τι εννοείς, στο χρώμα ή στο χαρακτήρα.
Όχι, όχι. Είναι άνθρωποι εμένα εργατικοί και που έχουν καλό κομπόδεμα και προσέχουν κτλ. Τους εκτιμώ. Μια γυφτιά την έχετε, αλλά αυτό δεν πειράζει. Δεν είναι. Έφυγε σε ρε. Τι να κάνουμε, αδερφέ, η μισή. Καλά κάνετε, πάω. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Η μισή, λίγου είπε ότι είναι η μισή. Όχι, όχι, η μισή. Η άλλη μισή είστε μεταξύ σα Ολυμπιακή Παναϊκή Αξίδε Αριανή, έτσι. Να σε καλά, φίλε. Κάπω έτσι. Θα πάρουμε άλλο φίλο. Θα πάρουμε άλλον ένα γρηγοράδα. 45 δευτερόλεπτα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το. Τι κάνετε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Άστε μια ώρα με το σειρένο μας, βάλω στο λιμοτάγαρο. Λοιπόν, εχθές πόνεσαν δύο άνθρωποι, ο Σαράντος και ο Κόκκινος. Ήρθαν εδώ στον Αλμοπό οι πελάτες μας, οι πελατάρες μας δύο τεμάχια, έτσι το χαλαρό τους ρίξαμε. Ποιος? Περαστικά, Αλμοπός Μακεδονικός, εχθές. Α, χάσαμε. 2-0 χάσατε κύριε Νίκο. Καμιά ευκαιρία έκανε ο Μακεδονικός. Έβαλε κανένα γκολ. Ο... Έκανε δύο ευκαιρίες. Εντάξει, από το τερματοφύλακά μας δοθήκαν. Μου έβαλε εκεί αλλαγές στο 60 δύο ταγάρια, δύο μέτρα center forward. Ποιος. Είχε μια κοιλιά πιο μεγάλη από το Μακεδονικός. Είχε μια κοιλιά πιο μεγάλη από το Αδρόνι να πούμε. Αφού στο ρόστερ δεν έχει center forward. Το ξεφωνήσαμε όμως εδώ τον ιδιοκτήτη μας πριν εβδομάδα. Εντάξει, καλά κάνετε. Μιλάμε βόδαροι, τάταροι, τους έβλεπες και τρόμαζες. Τα σέντερ μπακ θα περνούσαν ένα κεφάλι. Φύγε Αλμοπέ, μας τα είπες. Να σε καλά. Άντε για χαρά, τα λέμε. Λοιπόν, δηλαδή, τα είπαμε τα προβλήματα έβαλε, του Μακεδονικού. Έβαλε δυο σαράντους μέσα. Τάταρους έβαλε. Αλλά εμείς εδώ είμαστε την εβδομάδα και τα είπαμε, δεν είπαμε. Λείπουνε, δεν έχεις φορ. Όχι, λέω. Διαβάζω στη Γάμα Εθνική 5 φορ επιθετικούς ένας, 8 άλλος, 6 άλλος. Το Μακεδονικός 2. Ένα κομωτή τον Αγγελούδη. Μη, τώρα. Μια χαρά Αγγελούδη. Εντάξει. Και ένα τάταρο, ένα θηρίο, ένα ψηλό. Πώς το πήρε λέει από τον Αιγυνιακό. Βρει ο Αιγυνιακός προποτζίδικο. Προποτζίδικο, είπαμε κανονικά. Περάτε, μπάτε σκύλια λέστε. Λοιπόν, ο Αιγυνιακός. Για καφεδάκι, για φαγητό, για τσιγαράκι, ό,τι τραβάει ψυχούλα σας, όλα με ένα stop στην καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, πολύ άπεκτα σε τρία σημεία της πόλης, παλαιού σταθμού 36. Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αρωγέφρια Σταυρούπολης. Rap and cool show. Επιστρέψαμε με γκολ του Αλμοπού. Για να μην νομίζω ότι δεν τα βρίσκω Κατζαμπάκας, ό,τι θέλει βρίσκει το παλικάρι. Επιστρέφουμε όμως και με τη Wind Vision, όπου φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια, όπως είναι τα Χαμένη στο Διάσημα, μια τρελή οικογένεια και Lemony Snicket, μια σειρά από άτυχη γεγονότα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάντοτε rap and cool show εδώ στο Μετρόπολης. 3-3 Κωνσταντίνε, λέει ο ΠΑΟΚ με ξένους διαιτητές. 3-3. Ναι, 3-3. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως χθες κάτι φίλοι μου εκεί που με είδαν σε ένα καφενείο κλαίγανε γιατί δεν έπαιξε Έλληνας διαιτητής. Να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ήπια 40 τσίπουρα, είπαμε αυτή. Ναι. Ήταν ήπια πολύ πράγμα. Ναι. Ανοίγουμε γραμμές. Μαρσάρανε. 90-90-90. Ναι. 90, ναι. Ακούμε Παοξίδες, Αριανούς, Ηρακλήδης. Εδώ έχουμε τον Βαραγιάννη ο οποίος έκανε έχουμε σκηνικό. Έχουμε οπαδούς της Λίβερπουλ Μπεκτόι. Ματσάρα. Γκολ. Ματσάρα εδώ. Εδώ είχαμε ματσάρα. Έτσι. Τι τελείωμα στο 92, δεν φίλε. Δεν υπάρχει. Το άξιζε η Λίβερπουλ. Το άξιζε το χ. Το πρώτο 25 λεπτό. Στο πρώτο 25 λεπτό έπρεπε να είναι 3-1 το μάτς. Κακά μάτς. Τελειώματα Σανέ, κακά τελειώματα, πολύ κακά τελειώματα του Σαλάχ. Καλά έκανε και τον έβγαλε. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι πάει φουλ για πρωτάθλημα. Εφόσον δεν έχασε και το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι όντως πάει φουλ για πρωτάθλημα. Να πάμε στον κόσμο. Πάντως έφτιαξε κλίμα και ατμόσφαιρα ο Βαραγιάννης. Αυτό ήθελα να πω. Τι? Μου λέει πάω κερδίζω λέει τον Πανιόνιο. Ναι. Κέρδισε εσύ τον Απόλλωνα Σπίνης. Εντάξει, μου δίνει το δικαίωμα. Ναι. Και έρχεσαι στο Βικελίδη, σε ρίχνω το τρίμπαλο λέει και σε καβαλάω. Στο Βικελίδη θα έχουμε ένα μάτς με 50 φάουλ 0-0. Ένα κολοπέχνιδο. Λες. Πάντως έχουμε αρκετό καιρό τότε γιατί έχουμε και τη διακοπή να πούμε. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και στα πίτς. Έχουμε διακοπή. Θα πάει στα πίτς, θα ξεκουραστεί ο ΠΑΟΚ. Παίζει η εθνική ομάδα με τους τζαμπατζίδες της Καραϊσκάκη. Παίξαμε Εστονία, παίξαμε Ουγγαρία. Ποιον Ουγγαρία, Ουγγαρία. Ουγγαρία τώρα, ναι. Διπλό. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Έπεσε, δεν μας άντεξε. Επόμενος, καλημέρα. Ναι. Ξανά μανα, έπεσε όλο το κέντρο, ξαναφορτίζει. Πάλι, ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλώς τον, ωραίος, όλη μια χαρά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ωραίος, ωραίος. Πώς θα πεθάνω αυτό το μήνα τώρα. Εχθές δεν ήμασταν καλοί και κερδίσαμε. Όχι, ήσασταν κακοί και κερδίσατε. Α, δεν τα λες καλά.
Επιγέστατος είσαι. Ήμασταν κακοί και κερδίσαμε. Ναι, μπράβο. Τι μας προβληματίζει από το χθεσινό 0-1. Πέρυσι που έχασα στο 92 και πρόπερσι στο 98. Όχι, όχι, πέρσι, με πέρσι. Με την κεφαλιά του Μιλόγεβιτς που ήταν να κερδίσω και γερνούσα στο Καραϊσκάκι, που εκτός από την ισοπαλία πήρα και την νίκη. Οι Ολυμπιακοί γερνούσαν, θυμάστε. Πέρσι έχασες με την καραμπόλα πέρσι, που τον μπιλιάρδο που βάλε ο Έκες. Με την καραμπόλα πέρσι και πρόπερσι με την κεφαλιά του Μιλόγεβιτς στο 98. Σωστό. Σου είπα, οι παοξίδες τρελάθηκαν. Ναι. Γούσταρα που κερδίσαμε έτσι, θα ξέρεις, το λέω. Με λυπήθηκε κανείς, δεν έδωσαν βαθμούς. Όχι, ρε, πανηγύριζα και μας ξεφώνιζαν όλοι. Έτσι θέλω να τα παίρνω εγώ τα μάτς. Έτσι, ειδικά με Ολυμπιακό Κιάκ. Μ' αρέσει τώρα, που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Με Ολυμπιακό Κιάκ θέλω έτσι. Πολύ ωραία μπάλα. Δεν κατεβήκατε τη σέντρα 45 λεπτά. Να κερδάμε θέλουμε, Κωνσταντίνε, αυτούς ειδικά. Κώστα. Ρε, είναι μπάλα αυτή τώρα. Όχι, είναι στήσιμο αυτό. Είναι χάβ αυτή. Είναι στόπερ. Στον αέρα. Ωραία, και τι, άμα έπαιζα μπάλα και έχανε ένα μικρό τα κάνω. Τα χειρότερα θα είχα. Αλλά να σε προβληματίζει. 100% με προβληματίζει. Ο Πάκο από την αρχή του σεζόν με προβληματίζει. Δεν έχει παίξει μπάλα ακόμα. Αλλά ρε, ξέρουμε τους λόγους. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Λοιπόν, άκου λίγο. Από τη στιγμή που έχουμε τέτοιο πέλκα και επιμένει να τον βάζει και πέφτει όλο το βάρος σε δύο παίκτες Μαωρίτσιο και Κάνιας και χάνει από όλες τις ομάδες το κέντρο ο Πάοκ, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Και ποιο να βάλει, κύριε φίλε, όμως, πες μου στη Σουπέρκα, ποιο να βάλει για να κάνουμε κουβέντα. Ο Άρντα σε ελεύθερο ρόλο στο κέντρο. Α, ωραία. Επιμένω 1.000.000 φορές. Ο Άρντα ήταν τιμωρημένο, σαν εφέσκο. Ο Άρντα ήταν αριστερά, πίσω, βάρ, δεξιά, ζαμπά. Ναι, ο Άρντα ήταν, ναι, ήταν τιμωρημένο. Θα το δούμε τον Άρντα, βασικό ρόλο. Όχι, αγόρι μου, δεν ήταν τιμωρημένο. Αν έπεσε ο Άρντα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, διαφορετικός ήταν ο ΠΑΟΚ. Αριστερά μπίσεσμαρ, δεξιά ζαμπά. Φωνάζει το πράγμα, μόνο του φωνάζει. Δεν υπάρχει πέλκα. Στο 25 και 14 ακούμπησε την μπάλα και έκανε εκείνο το σούτ. Στο 25 και 14. Τα λέμε, φίλε, τα είπες. Πάμε, καλημέρα επόμενος. Ακούστε κάτι, ρε. Το πέλκα τον βάζει εκεί. Επειδή έρχεται και καλύτερο σαν τρίτο στα χαφ. Έτσι ακριβώς. Ο Βάρντα δεν θα έρθει τόσο καλά. Ο Μπίσεσμαρ δεν θα έρθει. Ο Ζαμπά δεν θα έρθει. Ο Πέλκα παίζει βασικό περισσότερο. Γιατί έρχεται και σαν τρίτος στα χαφ. Όπως και ο Λιμιός. Ο παίζει για την άμυνα. Έτσι ακριβώς. Ο Λουτσέσκου είναι τέτοιος προπονητής, θέλει να κρατάει και τα μπόσκα πίσω. Να το έχει δεμένο. Πάμε. Τα είπε όλο ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Ορίστε κυρίες. Καλώς όνα. Έλα. Πού είναι αυτός. Πουλάει τίποτα. Έλα, φίλε. Βάλε κυρία. Βάλε. Γιάλεξε. Oh, συλλαϊκοί είμαστε, Κωνσταντίνε. Βάλε. Τι πουλάς, αδερφέ. Και να πουλάει απόδειξη. Έλα, αγόρι μου, τι πουλάς. Τα παλικάρια. Τι δίνεις, δώσε και σε εμάς μπάρμπα. Το τρένο ξεκίνησε πέρσι. Έγινε ο Καλύφης, τέλος. Είμαι ο πρίγκιπας. Χώσε, δώσε, έλα. Είμαι ο πρίγκιπας, τέλος, να το καταλάβουν όλοι. Οι Αθηναίοι, πόνεσε, καλά έκανε και πόνεσε. Πόνεσε, καλά έκανε και πόνεσε. Έτσι μ' αρέσει. Πάρε κυρία, κάνε και τη δουλίτσα σου, αγόρι μου. Να μην σε διακόπτουμε κιόλας. Βγήκε, τα είπε επόμενος. Σου είπα, ο Παοξής χθες τρελάθηκε. Είχε ονειρόξεις το βράδυ, είχε τρέλες, είχε γούστα, σου λέω. Τι κάνεις, τον box παίζει τρελέ. Ο Δίγνο το βούκο της πώς αποκρούνε τα... Πω το τρελό, κοίτα να δεις. Αυτό.gr, έτσι. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι λέει, όλα καλά. Όλα καλά. Καλύτερα δεν γινόταν, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Με Σάντος έπαιξε ο ΠΑΟΚ μπάλα. Κοίταξε, με Σάντος ο ΠΑΟΚ τόσες τελικές δεν έφαγε, με την Μπαρτσελόνα να έπαιζε. Άστο το έργο. Ο Σάντος, με Σάντος, κοίταξε να δεις. Τον ΠΑΟΚ τον εξετάζουμε χθες αμυντικά. Άθλιος. Ναι. Να σε ρωτήσω όλος κάτι. Όποτε έπαιξε ο ΠΑΟΚ μπάλα, πότε ανταμείστηκαν οι κόμποι του. Ποτέ. Βρε, με πέτσινο ήθελα να το πάρω χθες, όχι με καταδίχη. Με πέτσινο πέρα. Μ' αρέσει που αγαπάς τον ποδόσφαιρο. Αφού σου λέω, όλοι έτσι είμαστε. Μ' αρέσει που είσαι άμπαλος. Όχι, αυτούς έτσι θέλω να τους κερδίσεις. Μ' αρέσει που είσαι άμπαλος. Κάτσε ρε φίλε, αυτοί θα πέσει και με έκλεψαν. Δεν τους είπαμε κλέφτες. Ναι, τους είπαμε. Και ψεύτες. Τους είπαμε κλέφτες, τους είπαμε ψεύτες, ναι. Τους είπαμε χάρτινους και χθες τον ΠΑΟΚ τι το λέμε, καλό. Όχι, αλλά εγώ δεν έκλεψα τίποτα εκτός. Όχι, ρε παιδάκι, στο χορτάρι, ναι. Πώς τον κρίνουμε τον ΠΑΟΚ. Κακό, κάκιστο. Αυτό να λέμε. Ναι, κάκιστο. Και να βελτιωθεί. Ναι, αλλά δεν είναι καλό. Να σε καλά, αδερφούλη, δεν είναι καλό που ο κάκιστος ΠΑΟΚ για μένα παίζει στο 20-30% της πραγματικής εικόνας. Δεν χάνει πουθενά. Μισό λεπτό. Εσύ μου λες τώρα, σαν τους χθεσινούς το βράδυ στην τηλεόραση, ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα είναι κακό φορμάρισμα, ναι. Αλλά δεν είναι κακή ποιότητα.
Ναι, αυτό αυτό σου μου λες. Αυτό σου λέω, ναι. Γιατί ξεχωρίζουμε. 100% ένα ακόμα είναι. Κομμάτι που θα μπει στο λαϊκό δικαστήριο. Να το βάλεις. Είναι αυτό ναι, το ναι. βράδυ. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει κακή ποιότητα. Ναι. Είναι τεφορμάρισμα 100%. Αυτό λες εσύ. Ναι. Τελείως. Εννοείται. Ναι. Okay, okay. Αυτό λέω εγώ. Άμα okay. με έβαζε να ψηφίσω εκεί στη Μαρμίτα, θα σου έλεγα ότι είναι. Θα κάνουμε ψηφοφορία. 100% τεφορμάρισμα. Good, 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 okay. Και να βάλεις και το άλλο. Ποια ομάδα παίζει καλύτερη μπάλα, εγώ λέω Πανάθα. Ως τώρα, στα 5 λεπτά. Εγώ λέω ΙΑΕ. Εντάξει. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλώς ο Πάντως θα βγεις και πίσω από τον Άρη στην ψηφοφορία. Εννοείται ότι θα βγω γιατί ο Άρης παίζει καλύτερα. Έτσι φαίνεται. Μα παίζει καλύτερα ο Άρης. Τι θα κάνουμε, ψέματα πούμε. Καλώς τον. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλώς ο να καλό μήνα, αδερφέ. Από Πειραιά, Γιάννης, στην πόλη σας για λίγο. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Πασά μου. Τι κάνετε, ξέρετε τι δεν σχολιάζουμε τα παιδιά. Για πες. Πόσο διαφορετική είναι η παίκτες για τους ξένους διαιτητές, το προσέξατε. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Σωστό. Δηλαδή τέτοιοι είμαστε, τέτοια μας αξίζουν παιδιά. Ευγενέστατοι, με τρόπους, με savoir vivre, είμαστε κούκλοι, ναι. Σηκώθηκε offside, δεν ήταν, δεν μίλησε κανείς. Κι. Κανείς ρε, τίποτα. Αυτοί είμαστε φίλε, δυστυχώς. Θέλουμε από πάνω έτσι. Πάντοτε ένα ξένο να μας και ελέγχει. Θα σου πω και κάτι που με έχει στεναχωρήσει. Είμαι μία εβδομάδα εδώ, ήθελα δύο φορές να πάω να δω ΠΑΟΚ. Κρίμα. Κατάλαβες τι έχει γίνει, το κατάλαβες καλύτερα από μένα. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα φίλε, κατάλαβα. Και λέω, ναι. Είναι το δεύτερο στο αυτοί είμαστε. Ναι. Είναι το δεύτερο και είναι κρίμα παιδιά, σας το λέω, Αθήνα όχι Αθήνα, δεν ξέρω τι και πώς, θα λέτε μια χαρά, αλλά αυτοί είμαστε, αυτό μας αξίζει. Να είσαι καλά αδερφούλη Γιάννη. Καλημέρες. Καλημέρα λέει από την βροχερή Αθήνα, μας ακούει ο φίλος μου ο Βάγκος. Μετά τον ξενοφό και τον Ζορμπά, ο Λουτσέσκου ταλαιπωρεί το λεκανοπέδιο. Γελάς, αρέσουν αυτά. Αυτά τα κουσκουσιάρικα σ' αρέσουν. Έλα καλημέρες, πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Παοκτής από Θεσσαλονίκη. Καλώς ο παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα και με τον Λουτσέσκου, πηγαίνει πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει λίγο να βρει ένα center for, γιατί. Είναι και λίγο ανικανότητα αυτό που γίνεται. Στο rapto.gr υπάρχει η ανάλυση του παιχνιδιού και ένα σκηνικό ότι δεν στρίβει ο Βούκοβιτς. Το κάναμε έτσι ένα αστείο αυτό. Ένα πολύ Ολυμπιακή στείλανε από κάτω. Λέει το περίεργο είναι ότι και όταν το γύρισε ο Μάρτιν σε 4-4-2, πάλι τα φόρ δυσκολεύονται να βρουν μπάλα. Και όταν την έβρισκαν δεν τελείωναν τη φάση. Πολύ καλό Ολυμπιακό. Δηλαδή, πολλοί Ολυμπιακοί το εστιάζουν στα φόρ. Το έπιασαν το νόημα. Το πιάσαν το νόημα. Όταν έχει κατοχή και δεν κερδίζει, μάλλον φταίει η επίθεση. Επίσης ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πολύ τα μάτια με Παναθηναϊκό Άρη. Είναι τα δύο που μπορεί να σκαλώσει. Είναι τα δύο δύσκολα που έχουν απομείνει. Ναι, αν περάσει και από εκεί, δηλαδή μετά θα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί η ομάδα αυτή έχει τον τρόπο να κερδίζει 2-0 τους μικρούς με την όποια μετριότητα και αν παρουσιάζει. Οπότε εκεί εστιάζω εγώ. Φίλε, ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πολύ μεγάλο κουπί. Έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Αν περάσει και από εκεί, μετά οι άλλοι θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Οι άλλες μικρές ομάδες δεν μπορούν. Και επίσης σήμερα το πρωί διάβασα, πολύ σημαντικό αν μπορείτε να το σχολιάσετε. Ναι, ακυρώθηκε η συμφωνία των Πρεσπών χθες, δεν ψηφίστηκε από το 50%. Αυτό το πράγμα. Όχι ναι. Το 50, περισσότερο από 50. Αυτοί πιο πολιτισμένος λαός είναι. Ναι. Γράψαν στα τέτοια τους, τους ενδιαφέρει το όνομα, τους ενδιαφέρει η εμπορικότητα. Εντάξει. Ναι, αυτά εδώ, ένας λαός που αρχίζει τα εθνικιστικά, πάει να πει ότι είναι πίσω σε άλλα πράγματα. Ένας λαός που βάζει τα εθνικιστικά πάνω απ' τα άλλα είναι σε πρόβλημα. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτά. Ραπτόπουλη, ιστορία είναι ιστορία. Δεν μπορεί να ποια ιστορία, τα φράγκα είναι, ποια ιστορία. Εντάξει. Το καζίνο δίνει τζάμπα φάει και τρέχει τα πάντα. Ποια ιστορία κάποιος, τώρα. Να βγει κάποιος. Καλά, αποφάγεται τώρα ιστορία. Ψήφισε ναι. Μόνο το 34,9. Αυτό σημαίνει πολιτισμός, κύριε. Δεν γνωρίζω. Ο Σκοπιανός λαός είναι πολιτισμένος. Το 65% δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν κατεβάζει μισό εκατομμύριο σε διαδικασία. Είναι πολιτισμένοι. Να βγει κάποιος να πει αν ακυρώθηκε ή αν θα το πάνε στη Βουλή του. Γιατί ακούγεται και αυτό. Θα το δούμε στην πορεία της ημέρας. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ένας φίλος λέει: Κωστή, πέρσι που είχα 70% κατοχή μπάλας, έπαιζα μπροστά τον Ολυμπιακό, τον Μπρέσταρ, έκανα φάσεις. Τι κατάλαβα. Φίλε, δεν νοείται ο ΠΑΟΚ με μπουχαλάκι στα χαφ και δύο αργούς στόπερ να μην βγάλει σε όλο το μάτς 4 καλές κόντρες. Αφήστε το παραμύθι του μεγάλου ΠΑΟΚ. Έβγαλε μία στο 93, γεια σας. Στο 93. Και μία που με κόψανε ως offside. Αυτές. Δεν είναι ομάδα που στείνεται πίσω. Εντάξει, να κάνει ευκαιρίες, δεν είμαι καλός. Δεν είμαι καλός πίσω τα χάσαν. Μπροστά είναι δυνατόν να έχεις αντεπίδεση σε χώρο και να σε κάνουν τα χαφ. Θα μου πεις τι χαφ έχεις. Το πρόβλημα λοιπόν για να βγάλεις αντεπιθέσεις είναι στα χαφ. Χαφ ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Πρέπει να κλέψω εκεί ψηλά για να βγω γρήγορα. Αν πάρει πρωτάθλημα με αυτά τα χαφ. Πρέπει να αυτοκτονήσει ο Σκαρτάδος, ο Δαμανάκης. Θα το πάρει, γιατί έχει ποιότητα σε όλες τις άλλες γραμμές. Πρέπει να αυτοκτονήσει. Στα μπακ, στα στόπερ και στα φορ έχει ποιότητα ο ΠΑΟΚ. Υστερεί στα χαφ.
Εκεί περιμένω εγώ λίγο και το φέρνουν. Και στόπερ. Δηλαδή... Δεν έχει άλλη ομάδα τέτοιο δίδυμο ο Κωνσταντίνε. Ναι. Και στόπερ, ναι, όχι, okay, εγώ θα σου πω. Δεν πηδάει ο Κρέσπο, ναι. Αλλά, Κρέσπο, αλλά με την μπάλα κάτω είναι σούπερ. Ο Κρέσπο. Ο Βιερίνα που είναι κοντό. Έχει δύο στου τέσσερι. Και ο ένας ο χαφ που δεν πηδάει, δύο χαφ δεν πηδάνε, το εξάρι και το οχτάρι, δηλαδή παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα στον θα αέρα. Θα έρθει ο Βέρμπλουμ για τον οποίο σου είπα κάτι έξω. Ο Βέρμπλουμ σου είπα κάτι εκτός είναι αέρα. Ο μεγαλύτερος τουρίστας μαζί με τον Γιάγια Τουρέ, είναι μεγάλος τουρίστας. Ο Νάτχο έκανε τρεις βαθμούς πήρε. Ο... Ναι, πήρε. Κακός δεν παίζει. Αλλά είναι ανέτοιμος. Είναι πιο έτοιμος από τον Βέρμπλουμ. 1,74 ο ένας, 1,90 ο άλλος. Παίζει ρόλο. Ο Νάτχο. Πόσο, ναι. Να 75, σαν ένα σένα. Ένα 90 ο άλλος. Ναι. Θέλει χρόνο περισσότερο. Ναι. Αυτοί που έπαιζαν πέρσι στη Ρωσία, λοιπόν, όπως και ο Μαουρίσιο, άντρα να το πούμε πέρσι, τους τελευταίους 8 μήνες ήταν 6 μήνες διακοπή. 3 μήνες δεν παίζανε μπάλα τον χειμώνα. Άρα το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρες. Οκ, okay, boy. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον να. Ορυχία, Νημανή. Γεια σου, Νημανή. Χρήστος από ακόμα πιο βαθιά αυτός. Είναι βαθιά στο έλα. Ακόμα πιο βαθιά. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε αγόρι μου, έλα. Σε μπερδέψαμε. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πράγματα για το ΜΑΤ. Ναι. Πρώτον και κύριον, ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάθει αυτό τον άκαρο ρόλο το να αμήνεται. Δηλαδή, έχει συνηθίσει να επιτίθεται. Το είδαμε αυτό με τη Σπάρτακ Μόσχας, όταν έκατε πίσω έφαγε δύο γκολ. Ναι. Το είδαμε και χθες. Δηλαδή, ήμασταν μπροστά στο σκορ, αυτοί κυνηγούσαν το ΜΑΤ. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε διαχείριση και δεν είμαστε τόσο καλοί στη διαχείριση. Είμαστε καλοί στην επίθεση σαν ομάδα. Είμαστε επιθετικογενής ομάδα. Και αυτό θέλω εγώ από τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω τον ΠΑΟΚ του Σάντος που καθόταν πίσω και έβγαζε μια φάση και κέρδιζε. Αποτέλεσμα θες. Ναι, θέλω αποτέλεσμα, αλλά θέλω να βλέπω και μπάλα. Δηλαδή, ναι, ακόμα δεν έχουμε δει μπάλα, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Δεν έχουμε δει ακόμα μπάλα. Με Πανιόνιο μπάλα δεν είδαμε. Είδαμε το καλοκαίρι μπαλίτσα. Με Τρίπολη μπάλα δεν είδαμε. Δεν είδαμε στο πρωτάθλημα. Με Ολυμπιακό μπάλα δεν είδαμε. Είδαμε το καλοκαίρι μπαλίτσα που φόρτωσε εκεί ο ΠΑΟΚ πραγματικά και αυτό πληρώνει τώρα. Ναι, φόρτωσε τώρα. Καταλήγει ο Κουλιανός, αυτό θα θέλει. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα στην ποιότητα τόσο πολύ. Καθόλου. Αλλά το θέμα του είναι το φορμάρισμα, το οποίο έγινε μια πτώση. Δηλαδή, Μάτος Βιερίνια, οπωσδήποτε. Και είναι και μεγάλη όλη η ηλικία αυτή, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω κανένα δηλαδή, μικρό. Δηλαδή, Βαρέλα, Κρέσπο, 30 πλάς. Μαωρίσιο, όλοι 30 πλάς. Ναι. Φόρτωσαν το καλοκαίρι για να μπουν ομίλους, δεν τα κατάφεραν. Τους έκατσε βουνό το πρόγραμμα στο ξεκίνημα μόνο με ντέρμπι. Και άρα μου λες τώρα ότι είσαι πρωταθλητής με άλλα λόγια. Φυσικά, άμα παίζουμε το 30% και παίζω έτσι και κερδίζω, εννοείται. Συνέχισε, Νημανή. Έλα, Μελβούρνη, έλα. Ναι, εκτός από το κοίταξε ότι έχουμε ποιότητα είναι σίγουρο γιατί το έδειξε πέρσι ο ΠΑΟΚ ότι έχει ποιότητα. Ναι. Και ότι δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο της, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα έχω μεγάλο παράπονο. Δεν μπορεί να βλέπεις 2 μέτρα offside, το οποίο ο πρίγκιπας εκεί να το κάνει γκολ. Δεν το γλιτώνεις από τον πρίγκιπας στο δεύτερο γκολ από εκεί. Σωστός. Φιλιά στην Αυστραλία, Μελβούρνη μου. Να σε καλά, ΠΑΟΚΣΑΚΙ μου. Ναι, να προλάβω να πάρουμε 2-3 γραμμές ακόμα. Να χαρούμε, Μανούλα μου. Να χαρούμε. Έλα, φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Παντελή μας. Έλλη χαιρετίσματα και σε όλο τον κόσμο. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα τα μηνύματα. Τα περισσότερα είναι στο Φουμπού. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Πέρσι παίξαμε μπάλα. Δεν το πήραμε. Ναι. Πλήτως γίνεται 30 αγωνιστικές, 30 αυτό γκολ να το πάρουμε. Να το. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μπαστραπά θέλουμε, δεν κατάλαβες τι θέλουμε. Άρα εσείς είστε εραστές οπαδοί και όχι εραστές του ποδοσφαίρου. Όχι, είμαστε στερημένοι, παύλα αδικημένοι γιατί πες μας έκλειψε ένα πρωτάθλημα. Να το ξέρεις. Είμαστε στερημένοι ως οπαδοί. Γι' αυτό θα θυμάστε μόνο την ομάδα του Κούδα, του Σαράφη, του Παλίδη, του Τερζανίδη, λίγο την ομάδα του Δημόπουλου και του Κωστίκου. Και δεν θα είμαστε άλλη ομάδα. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εγώ θέλω να δω τον 5 στα 5 δεν είχαν ούτε ο Σαράντης ούτε ο Δημόπουλος. Τι 5 στα 5. 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Κάναν γκέλα την πέμπτη αγωνιστική. Ναι. Έτσι να τα λέμε όλα. Τα νούμερα εδώ παίζουν ένα ρόλο. Ναι. Παίζουν ένα ρόλο. Και δεν είχαν βέβαια το Σαββίδι εκεί να, δεν να έχει φίλου στα Γιάννενα και τον Ατρόμητο. Δεν έπαιξε ακόμα με, ούτε με Γιάννη ούτε με Ατρόμητο. Στο Φωστήρα. Ναι, ξύλο. Και τρώγατε ξύλο να πούμε. Αλλά ούτε Γιάννη ούτε Ατρόμητο έπαιξε. Άλλοι παίξαν φιλικά ω τώρα. Εγώ δεν έχω παίξει, Κωνσταντίνε μου. Πάμε δύο τελευταία. Πάμε, ναι, καλημέρες. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, εσύ που οδηγάς. Φίλε! Πάμε στον τελευταίο. Δύο πήρες. Πάμε στον τελευταίο τώρα, ναι. Μέρα. Έλα. Λοιπόν, πρώτον, εμάς που δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο και σένα σ' αρέσει και ασχολείσαι με τη Super League, άμα σ' αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο δεν ασχολείσαι με αυτό το πρωτάθλημα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, τις δεκαετίες του 70 και του 80 και του 60 που εμείς είχαμε ομαδάρα. Του 60 ομαδάρα δεν είχατε.
Με την Καλαμαριά ντέρμπι είχατε, άστο τη δεκαετία του 60. Το 70 δεν είχαμε ομαδάρα. Μετά το 70. Το 60 ναι, παλεύατε με τη δόξα δράμας να βγείτε έκτη. Άστο. Πόσα πρωταθλήματα πήρα όταν έπαιζα μπαλάρα. Δύο. Αυτά. Δύο. Δηλαδή οι άλλοι τι ήταν, οι θεοί. Ομαδάρες είχαν και οι άλλοι. Είχαν και οι άλλοι. Βέβαια είχαν ομαδάρες. Πήρα, έχουν 40 πρωταθλήματα. Καλά, κάποια που ήμουν πιο μπροστά μου τα ψήρισαν και εκείνα. Με άλλο τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε. Μου τα ψήρισαν, Κωνσταντίνε. Αλλά δύο μου ψήρισαν. Εσύ μου το έπεσε. Ναι. Δύο μου τα ψήρισαν. Και κύπελα και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε εμεί ομαδάρα και τα παίρνανε οι άλλοι. Ναι. Λες και οι άλλοι ήταν οι θεοί. Και εμεί ήμασταν δηλαδή, αν εμεί είχαμε ομαδάρα. Οπότε δεν πειράζει. Θα το πάρουμε και έτσι σιγά. Ρε, είπαμε, μα τραπά θέλουμε. Δεν μα ενδιαφέρει το πώ. Έγινε. Πέρσι μα το κλέψαμε. Εμεί τουλάχιστον δεν παίζουμε καλά με στο χορτάρι. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Καλημέρα στον τελευταίο θα δούμε, Θανάση. Γι' αυτό είστε Βαλκάνοι. Ναι. Που δεν ενδιαφέρει η ποιότητα στη ζωή σα και σα ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Θα έρθει και η ποιότητα. Είστε Βαλκάνοι. Σιγά-σιγά. Ανθυποβαλκάνοι. Και εσύ είσαι ανθυποβαλκάνοι. 100%. Γουστάρει να τρώσει εκεί με τα λάδια να τρέχουν, να πασαλίβεσαι. Γουστάρει. Αυτό δεν θε. Να πει το καμπάρι και να τα φιστίκα πριν μια εβδομάδα τα τσαλακώνει, να τα δαγκώνει. Αυτά δεν θε. Θέλω. Θε. Κι εγώ. Πάμε, καλημέρα. Τι να σου πω, ψέματα. Αφού τέτοιοι είμαστε. Έλα, φιλέ. Έλα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Στο χορτάρι να το παίρνω και όπως να είναι, και ας είναι και με καραμπόλα. Μ' αρέσει που αγαπάς το ποδόσφαιρο. 100%. Όχι, δεν αγαπώ το ποδόσφαιρο. Τον πάω, το αγαπώ και το πρωτάθλημα. Μ' αρέσει που σ' αρέσει μπαλ. Άγγλος δεν θα γίνεις ποτέ. Σου είπα. Ισπανός δεν θα γίνεις ποτέ. Κωστή. Γερμανός δεν θα γίνεις ποτέ. Δεν με νοιάζει. Θα είσαι Αλβανόγευτος. Θέλω λίγο να είσαι τάγαρος. Και καλά σε κάνουν και οι πολιτικοί. Σου είπα, ο χθεσινός ήταν η εξαίρεση, είπε 40 ουισκάκια. Εγώ σου είπα πως νιώθω πάω σήμερα. Είναι τρελαμένος, έλα φίλε, έλα. Για τη Μακεδονία τώρα θα να σου πω. Έχω ένα φίλο και μου λέει, αυτή εδώ ρε όλη ψωμόλησες είναι, λέγε. Εγώ πήγα πάνω. Λέω, γιατί τι πήγες να κάνεις. Εγώ τον οδοντίατρό μου εκεί. Και από πάνω μιλάς ρε, του λέω. Δηλαδή, πας φτιάχνεις τα δόντια σου και από πάνω λέει πουλήσε τη Μακεδονία και λες αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η Μακεδονία. Βλαχο. Είναι οι Μακεδόνες οι δικοί μας, είναι μούφα. Άκου και το άλλο. Μακεδονοβλάχοι. Κλείσε με αυτό αδερφέ, είναι τελευταίο που θα πεις. Άκου και το άλλο. Ξέρω, εγώ είμαι αστυνομικός έτσι και έρχονται πάρα πολλοί από Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν, έχουν τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Γρήγορα αστυνομικέ, γρήγορα. Ναι, είναι ένας ο οποίος ρε παιδί μου ασχολείται με κοτόπουλα, εκτροφές και λέει κοίτα τι ήρθε, όλη η βρωμιά ήρθε εδώ πέρα. Λέω αλήθεια λες, εγώ πριν μιλούσα με έναν Αγγλικά και ξέρει από κοτόπουλα. Αλήθεια λες, άμα του δώσω λες 150 ευρώ το μήνα θα έρθει. Δεν τον ενδιαφέρει βρωμιά, αλλά όταν να έχει τη δούλευσή του με 150 ευρώ μια χαρά ήταν. Τα λέμε αστυνομικέ, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλά τα είπε ο αστυνομικός. Μια χαρά τα είπε, βεβαίως. Έδωσε παραδείγματα που τα ζούμε, τα βιώνουμε. Οδοντίατρος Σκοπιανός, γκόμενα Σκοπιανή, η εταιρεία πάνω, Μακεδονία μου, Μανούλα. Μέρχεται ο Τουρκαλάς, αγοράζει το σπίτι του Χρυσαυγίτη, Μανούλα μου, η Μακεδονία μου, η Ελλάδα μου. Ρε, αυτή είναι τα μπούτια σας, απατεώνες θα πούμε. Κωστή Ραυτόπουλο, θα ακούσετε το μεσημέρι τώρα ξαναμανά, λίγο μετά τις 2 με τον Γκρεγκουάρ, το φιλαράκι μας. Με πιο αργούς ρυθμούς. Ναι, θα πάμε λίγο μεσημέρι, είναι Κωνσταντίνε. Ο, μη τον Γρηγόρη. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Ωστόσο, να σας ενημερώσω ότι η WIT Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση WIT Fiber. Αποκτήστε την προσφορά στο WIT.gr ή σε ένα κατάστημα WIT και δείτε κορυφαίες σειρές για όλη την οικογένεια, όπως το Χαμένη στο Διάσημα, Μια Τρελή Οικογένεια και Lemony Snicket. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, ο οποίος θα σας ενημερώσει με δελτίο ειδήσεων.